Λοιπόν, έκατσα πιο κοντά στο μικρόφωνο τώρα, ελπίζω ακούγεται. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε αναγκαστικά λίγο πιο γρήγορα τώρα για να μπορέσουμε έτσι τουλάχιστον να μπούμε και στην επόμενη ενότητα που είναι κράτος και κοινωνία. Έστω ότι τροχάδι λίγο όσο μπορεί. Το 29 λοιπόν έχουμε την κρίση της αμερικάνικης οικονομίας, η οποία επιφέρει λίγο πολύ σημαντική και το τέλος του φιλελεύθερου καπιταλισμού του 19ου αιώνα. Είναι γνωστά αυτά, το γερμανικό κράτος αδυνατεί να καταβάλει τις πολεμικές επανορθώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου. Στη Γαλλία έχουμε πτώση των φορολογικών εσόδων, η Αγγλική λίρα εγκατέλειψη των κανόνων του χρυσού. Το ελληνικό κράτος κήρυξε το Μάιο του 1932 επίσης προσωρινό χρεοστάσιο και φεύγει και αυτό από τον κανόνα του χρυσού. Αυτό δίνει βέβαια μια μεγάλη στροφή σε αυτό που λέμε στην ανάπτυξη της οικονομίας της ισοστρεφούς, αυτό που λέμε της οικονομίας της αυτάρκειας. Αλλά και έχουμε και μια στροφή προς τον δρόμο της εθνικιστικής πόλωσης, ουσιαστικά αυτάρκεια, και όλη αυτή έτσι το κλείσιμο των διαφόρων των οικονομικών και των κοινωνικών συνόρων κτλ. Οδηγεί στην ουσία σε μια έξαρση του εθνικισμού και του φασισμού, όπως ξέρουμε. Η αντικοινωνιστική κουλτούρα διαποτίζει την πολιτική ελίτ της χώρας και έχουμε φυσικά και την υιοθέτηση ήδη από την τελευταία περίοδο του Βενιζέλου των κατασταλτικών μέτρων και των μηχανισμών. Από την άλλη, όπως είπαμε, όλη αυτή η εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα και όλη αυτή η κρίση ενδεχομένως βοήθησε στο τελικό στάδιο αυτό που λέμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που κατάφερε να κάνει, γιατί μιλάμε για την εποχή του Βενιζελισμού ως εποχή του αστικού εξυγχρονισμού, αλλά στην ουσία αυτό που πρόλαβε να κάνει ο Βενιζέλος ήταν μάλλον ένας αρκετά έτσι συνεπής και βαθύς αγροτικός εξυγχρονισμός. Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, τη δεκαετία του 30 πια, η αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής φαίνεται να δίνει σοβαρά αποτελέσματα, καταφέρνει να συγκρατήσει την ολοκληρωτική κατάρρευση της εθνικής οικονομίας. Έχουμε μια σειρά από σημαντικούς, ας το πούμε έτσι, δείκτες, υπερθεπλησιασμό του όγκου της αγροτικής παραγωγής, επίτευξη της σιτάρκειας, που ήταν βασικό, να μια πάλι συνέχεια που έρχεται από το 19ο αιώνα. Κανείς δεν πίστευε το 19ο αιώνα μέσα στην έξαρση της σταφίδας κτλ. Ότι θα μπορούσε κάποτε η Ελλάδα, η οποία δεν κάλυπτε τότε ούτε το 1/10 των αναγκών της σιτάρια, να φτάσει ακριβώς πολύ κοντά, αν δεν μεσολαβούσε ο πόλεμος, θα είχαμε πραγματικά, ο κόσμος θα χόρτενε ψωμί. Εντάξει, το άσπρο ψωμί που λέγανε τότε, το λευκό ψωμί. Έχουμε επίσης την κάλυψη σε μεγάλο βαθμό του διατροφικού ελλείμματος και μια σειρά, την ανάσχηση ακριβώς του ελλείμματος των εμπορικών συναλλαγών κτλ. Μια σειρά δηλαδή από επίσης, έχουμε επίσης μια τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής. Αλλά όλα αυτά φυσικά ήρθε η κατοχή, ο εμφύλιος, κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά και τους δύο, και τη βιομηχανική παραγωγή και το αγροτικό τομέα. Θα πρέπει να περιμένουμε στην ουσία μεταπολεμικά τη βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ, έτσι ώστε το 1950, δηλαδή από το 48-49 στην ουσία που έχουμε, έτσι ώστε στις αρχές, το 1950 περίπου, στις αρχές της δεκαετίας 51-52, να επανέλθουμε όλοι οι δείκτες σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα, σχετικά πολύ γρήγορα, αν σκεφτεί κανένας το πολύ μικρό διάστημα που μεσολαβούσαμε από τη λήξη του πολέμου. Εν τούτης, φυσικά, η Ελλάδα παραμένει μια φτωχή χώρα, αφού το κατοικιοφελήν εισόδημα είναι σε σχέση, $130 σχέση, ας πούμε, με τη ΣΥΠΑ που λέω εδώ, που είναι 1.600. Αυτό όμως που γίνεται τη μεταπολεμική περίοδο, συνειδητά και θα έλεγα έχοντας την υποστήριξη, την διαπαραδοσιακή υποστήριξη, δηλαδή σχεδόν όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων της εποχής από την δεξιά σχεδόν μέχρι την αριστερά, αν εξαιρέσει κανένας κάποιες περιπτώσεις οικονομολόγων όπως είναι ο Βαρβαρέσος, επιλέγουν πια ότι έχουμε την αλλαγή λίγο πολύ του οικονομικού μοντέλου της Ελλάδας. Επιλέγεται, αφήνεται πίσω λίγο πολύ
το πρωτείο, ας το πούμε, της γεωργίας για να επιλεγεί το μοντέλο της εκβιομηχάνησης, το οποίο, όπως έλεγαν και οι Αμερικάνοι και οι αποστολές και όλοι αυτοί που έρχονταν τότε, ήταν η μόνη ακριβώς διέξοδος προκειμένου να συγκλίνει η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία με αυτά που επικρατούσαν στο ευρωπαϊκό, βέβαια γίνεστε, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό, να έρθει κοντά δηλαδή σε τέτοιο. Αλλάζει λοιπόν ο χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, έχουμε μεταβολή, όχι εκ βάθρων, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταβολή της αγροτικής φυσιογνωμίας της χώρας. Αυτή η μεταβολή γίνεται και για ένα άλλο λόγο, εσωτερικό, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, διότι έχουμε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια με τη βοήθεια των Αμερικάνων, του σχεδίου Marshall και όλο αυτό που έρχονται, εκμηχάνησης της γεωργίας. Και άρα στην ουσία δημιουργείται, παράγεται το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερο κόπο σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, γιατί ακριβώς πλέον η αγροτική παραγωγή μπαίνει σε ένα πραγματικά στάδιο, πραγματικό στάδιο εξυγχρονισμού. Οι δείκτες εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικοί, δεν τους έχω εδώ πρόχειρα. Τα μηχανήματα, τα αγροτικά, οι μηχανές ή τα τρακτέρ ή οι θεραζοριστικές έχουν από δεκαετία σε δεκαετία μια σχεδόν γεωμετρική αύξηση. Ανεβαίνει ο κλάδος των υπηρεσιών, να πάω λίγο πιο γρήγορα. Επίσης ο βιομηχανικός κλάδος, να έξει κυρίως αυτό που λέμε η ελαφρά βιομηχανία και η μεταποίηση. Αλλά ταυτόχρονα σιγά σιγά, κυρίως από τη δεκαετία του 50, από τα μέσα της δεκαετίας του 50, έχουμε και φυσικά και την άλλη των κλάδων, αυτό που θα λέγανε στο τέτοιο της βαριάς, ας πούμε, βιομηχανίας, που είναι στην Ελλάδα, ας πούμε, το η χημική βιομηχανία, η ηλεκτρική ή οι διάφορες πώς το λένε, η βιομηχανία, κυρίως αυτό που λέω εδώ, η χαλιγουργία, τα ναυπηγεία, τα δηληστήρια κτλ. Αυτό ήδη το είπα, ότι ο αγροτικός τομέας ακριβώς επιτυγχάνει τις ίδιες και καλύτερες αποδόσεις χάρη στις επενδύσεις που γίνονται στην εκμηχάνηση αλλά και στην χημική βιομηχανία, δηλαδή στη βιομηχανία των λιπασμάτων. Όπως σημειώνει ο Ιορδάνογλου, την περίοδο 1953-1973 ο μέσος αριθμός ανάπτυξης ήταν 6,9 το χρόνο, που ήταν μια από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο, ενώ την επόμενη, τη δεκαετία 1963-1973, ανέβηκε στο 7,8%. Σε αυτή την πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα, έρχεται στην ουσία να πατήσει η δικτατορία της 21ης Απριλίου και στη βάση αυτή πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να εκτιμηθεί, να προσδιοριστεί και η έννοια, θα μας πει ο Δημήτρης ίσως και περισσότερα αυτά, της ανοχής ή της αποδοχής του καθεστώτος από τον πληθυσμό για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Φυσικά η δικτατορία στήριξε όσο κανείς άλλος τον ιδιωτικό τομέα, έδωσε σχεδόν σκανδαλώδεις διευκολύνσεις στον καθεστώτος κλασικό, αλλά ενίσχυσε και τον τουριστικό κλάδο, επιτρέποντας αρκετά έτσι μεγάλες και βαριές έτσι επενδύσεις σε αυτό το χώρο. Και όλα αυτά περίπου πάνε μέχρι την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70. Αυτά λίγο πολύ για την οικονομία. Να πάρουμε λίγο το ανάποδο τώρα. Να δούμε λίγο, να πάρουμε πάλι από την αρχή αυτή την οπτική που λέει ο Δημήτρης, να δούμε από την αρχή του 20ου αιώνα πώς εξελίσσεται λίγο πολύ η κοινωνία. Θα μου επιτρέψετε να πάω αναγκαστικά λίγο πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα. Ο 20ος αιώνας ήταν αυτό που λέμε ο αιώνας, τα βλέπετε κιόλας, μπορεί να βοηθηθεί και αυτό έτσι να κάνω λίγο πιο γρήγορα πια. Ήταν ο αιώνας αυτό που είπαμε των γεωπολιτικών συγκρούσεων και των πολεμικών συγκρούσεων και των γεωπολιτικών κατατάξεων. Έχουμε την εμφάνιση νέων δυναμικών και έντονα κινητοποιημένων κοινωνικών στρωμάτων. Εντάξει, αυτά αναδείχτηκαν από παλιότερες κοινωνικές ή επαγγελματικές, ας το πούμε, συσσωματώσεις, αλλά κυρίως βασίστηκαν στην αναδιάταξη των στρατηγικών τους, κυρίως με τη δυναμική που απέκτησε η ελληνική κοινωνία και η οικονομία από τις αρχές του 20ου αιώνα και φυσικά με την επενέργεια του βενιζελικού ή αυτού που ονομάζουμε βενιζελικός εξυγχρονισμός, τον οποίο στην ουσία κατά κάποιο τρόπο συντάσσονταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί ας πούμε μιλάμε συνέχεια αυτό εδώ το ημίωρο, το
μία ώρα, το δύο ώρο σχεδόν για το Βενιζέλο, αλλά προφανώς υπήρχαν και άλλες δυνάμεις, ο Παπαναστασίου, ας πούμε, ή ο πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι συντάσσονταν με αυτό το πράγμα. Δεν κάνει ακόμα και ο Τσαλδάρης, ας το πούμε, του Λαϊκού Κόμματος, δεν φαίνεται να έχει. Ακόμα, θα έλεγα, και ο ίδιος ο Μεταξάς, που ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξαναδούμε, ίσως τη συμβολή του ενδεχομένως, ή αυτό που λέμε ότι καμιά φορά ότι είναι συνέχεια ο Μεταξάς, δεν ήταν ακριβώς συνέχεια. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μια κανονική συνέχεια, αφού σε μεγάλο ποσοστό στηρίχτηκε στη δυναμική αλλά και στα στελέχη του βενιζηλισμού. Έχουμε λοιπόν νέα αστικά στρώματα που διαμορφώνονται στις πόλεις, με την επιτάχυνση και τη δυναμική που απέκτησε πια η οικονομία, αλλά και οι πόλεις. Εντάξει, αυτό επίσης είναι μια μεγάλη τομή. Τον 20ο αιώνα κυρίως έχουμε την ύπαρξη μεγάλων πόλεων, τη δημιουργία ή, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πούμε, την αυξητική τέτοια των ήδη υπαρχουσών πόλεων, γιατί τον 10ο αιώνα, αν εξαιρέσει κανένας αυτές τις πόλεις που κινούνταν γύρω από την οικονομία της Σταφίδας, δεν δημιουργήθηκαν. Δεν έχουμε πόλεις, έχουμε μικρές πόλεις κάτω από 5.000 ή και λιγότερες και μικρά πολίσματα. Τον 20ο αιώνα έχουμε μια τάση ακριβώς συγκέντρωσης του πληθυσμού στις πόλεις και αποτελεί αυτό ένα βασικό επίσης πρόβλημα ήδη από τον Μεσοπόλεμο για την πολιτική εξουσία, πώς θα αναστρέψει αυτό το κύμα που λέγανε του ουρμπανισμού, ας το πούμε, που ήταν ο όρο της εποχής. Έχουμε εμπόρους, βιοτέχνες, βιομηχάνους, επιστές, τέλος πάντων. Έχουμε μια μεγάλη κατηγορία των καθηγητών που επίσης είδαμε με την πώς το λένε, με την δημιουργία, με την κατάργηση στην ουσία του μονοπωλίου του Αθήνηση, του Πανεπιστημίου Αθηνών, εντάξει, ότι δημιουργείται επίσης μια ομάδα διευρυμένη καθηγητών, οι οποίοι πλέον έχουν σχεδόν όλες τις ειδικότητες που ξέρουμε και σήμερα, εντάξει, μέχρι και την ίδρυση το 26, αν δεν κάνω λάθος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί αυτά είναι τα πανεπιστήμια που δημιουργούνται μέχρι και το Μεσοπόλεμο, δηλαδή είναι οι σχολές. Ναι, που ήταν φυσικά από τον Παναστασίου, ο οποίος ακριβώς το πρότυπο του ήταν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, δηλαδή τα πανεπιστήμια. Έφτιαξε το, και πρέπει να το πούμε, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας σαν πρότυπο όχι πια το Αθήνηση, δηλαδή το μοντέλο ίδρυσης των πανεπιστημίων του 19ου αιώνα, του 20ου. Δηλαδή ένα πανεπιστήμιο που είναι ένα πραγματικά πανεπιστήμιο. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που έχει όλες σχεδόν τις επιστήμες και τις καλές, ας το πω αυτό, και τις βάναυσες, εντάξει, τέχνες που λέγανε το 19ο αιώνα. Γι' αυτό εξ αρχής έχει γεωπονικές, έχει κτηνιατρικές, έχει και τέτοια επαγγελμάτα μέσα. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο επίσης, όλα αυτά, λίγο πολύ τα νέα αστικά στρώματα, συντάσσονται με το βενιζελισμό. Θα πρέπει, αποτελεί ένα ερώτημα, τι γίνεται με την παλαιά αριστοκρατία. Πολλοί λένε της γης που δεν υπήρχε στην ουσία, αλλά οι γεωκτήμονες που λίγο πολύ δημιουργηθήκαν λίγο πολύ εκ των ενόντων μετά την εγκατάλειψη των Οθωμανικών κτημάτων στις, αυτό που λέμε, στις νέες χώρες, στη Θεσσαλία μετά το 1881 και στην Άρτα. Πολλοί από αυτοί που λέμε, από τους κυρίως ξένους της Διασποράς Έλληνες, αγοράσαν τότε κτήματα. Αυτή είναι στην ουσία η αριστοκρατία στην Ελλάδα, αν μπορεί να τη βάλει μέσα σε εισαγωγικά, και για πολλούς αυτό είναι και το μεγάλο όλμο, ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε μία ούτε αστική τάξη, αλλά ούτε μια αριστοκρατία της γης, όπως ήταν σε χώρες άλλες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν λίγο σε έναν ξεχρονισμό των δομών περισσότερο, ας το πούμε έτσι, συνειδητό. Αυτή η αριστοκρατία της γης, οι παλιοί γεωκτήμονες, ακριβώς επειδή αποκτήσαν τη γη τους έτσι, πολύ εύκολα την εγκαταλείπουν ή πολύ εύκολα προσπαθούν ακριβώς να αναμετατρέψουν αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή το κεφάλαιο που έχουν από την κατοχή της γης σε άλλο, σε κοινωνικό ή πολιτικό κεφάλαιο, δηλαδή λίγο πολύ στρέφονται σε επαγγέλματα της πόλης και αφήνουν στην ουσία ή ακαλλιέργητες ή κάποιους να καλλιεργούν, ούτε καν με το δυτικό πρότυπο, με ένα εντελώς στρεβλό πρότυπο. Στην ουσία αυτός ήταν και ένας λόγος που εύκολα αυτές οι μεγάλες λίγο πολύ ιδιοκτησίες διαλύθηκαν το Μεσοπόλεμο. Αυτές φαίνονται αρχικά, αυτές οι παλιές τάξεις που προσωπούν αυτή την αριστοκρατία της γης, φαίνεται αρχικά να συντάσσονται με τον βενιζελισμό, αλλά με τον αντιβενιζελικό πώς το λένε, αντιβενιζελική παράταξη, αλλά δεν είμαι εντελώς σίγουρος. Στην πορεία της αναμετροπής αυτού του κεφαλαίου, θεωρώ ότι συντάσσονται επίσης με το βενιζελισμό. Έχουμε επίσης πολλούς στη δημιουργία
μιας γενιάς νέων διανοούμενων και φυσικά τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αποτελούν φυσικά οι αγρότες, οι οποίοι είναι πάνω από το 60% και γίνονται ακόμα περισσότερο με την έλευση των προσφύγων, όπου εκεί υπήρξε μια συνειδητή επιλογή της ελληνικής πολιτείας το Μεσοπόλεμο, ακριβώς αυτούς, την πλειοψηφία των μεγάλων αυτών των προσφύγων που έρχονταν από τη Μικρά Ασία, αλλά και όχι μόνο, γιατί έχουμε μια συνεχή κύματα ήδη από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, αλλά δεν είναι τόσοι πολλοί. Υπολογίζονται περίπου στα 250 με 300 χιλιάδες έρχονται μέχρι και την καταστροφή της Μήνης, όπου έχουμε την έλευση 1.200.000, άλλοι λένε 300, παλιά λέγαν 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνει κανένας τους αριθμούς αυτούς, ότι είναι τεράστιοι, σε μια χώρα η οποία το 1922 είχε 5 εκατομμύρια. Εντάξει, απερώφησε πολύ γρήγορα 1,5 εκατομμύριο περίπου πρόσφυγες συνολικά από το 1910 χοντρικά. Αυτοί οι πρόσφυγες λοιπόν είναι επιλογή του ελληνικού κράτους ακριβώς να τους παραχωρηθούν γιές ή εν πάση περιπτώσει κυρίως να πάνε στις περιοχές αυτές που να ασχοληθούν με την καλλιέργεια, εντάξει, να γίνουν αγρότες ή γεωργοί, ακόμα κι αν η προέλευσή τους φυσικά πολλών από αυτών δεν είχε καμία σχέση με την αγροτική τέτοια, εξού και το ότι ακριβώς δημιουργείται όλο αυτό το πλαίσιο της αγροτικής μεταρρύθμισης, προκειμένου να γίνει η διανομή της γης, να καταργηθούν τα τσιφλίκια για να μπορέσει όλος αυτός ο κόσμος να κάνει, και αυτή ήταν μια συνειδητή, να πάει δηλαδή στην Ήπειρο και κυρίως στις νέες χώρες, όπου εκεί πια το εθνοτικό έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Εντάξει, είχαν φύγει από το 22 στη Μακεδονία και στη Θράκη αργότερα, είχαν φύγει οι μουσουλμάνοι, υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις οι οποίες είτε ήταν εγκατελειμμένες, αλλά και το εθνοτικό στοιχείο δεν ήταν καθαρά ελληνικό, εντάξει, άρα έπρεπε να τονωθούν αυτές οι περιοχές εθνοτικά, και φυσικά υπήρχε άπλητη, αρκετή, πώς το λένε, υπήρχε διαθεσιμότητα της γης, που μπορούσαν αυτά πολύ εύκολα, με το τίποτα σχεδόν, εντάξει, σχεδόν δεν τους έδωσε τίποτα, απλά έφτιαξε τους μηχανισμούς, δηλαδή τους γεωπόνους, ενδεχομένως την τράπεζα που έκανε και που τους βοηθούσε κυρίως στην αποπληρωμή της γης που τους παραχωρήθηκε, και κάποιους άλλους θεσμούς οι οποίοι τους δίναν στην ουσία ένα λέτρι, τους σπόρους και κάποιες γνώσεις για να μπορέσουν ίσως να, όσο μπορούσαν στο πλαίσιο αυτό, να παράξουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Οι πρόσφυγες σίγουρα αποτελούν ένα μεγάλο πρωταγωνιστή στον πρώτο μισό του αιώνα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό που συγκρίνεται το Μεσοπόλεμο, αυτό που λένε το γεφύρωμα του αστικού με το προαστικό και το αγροτικό στοιχείο, αλλά και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά σιγά σιγά θα έλεγαν όχι το Μεσοπόλεμο, γίνονται πρώτα αρκετά βήματα για την ενσωμάτωση λίγο πολύ και του προσφυγικού στοιχείου. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό στην ουσία που λίγο πολύ ένας, ας το πούμε διαβριμένος, ένας πολύ έτσι έντονος φόβος που υπήρχε το Μεσοπόλεμο, ήταν ακριβώς αυτή η ριζοσπαστικοποίηση των στρωμάτων αυτών, κυρίως των αγροτικών που είχαν γίνει, αλλά και των προσφυγικών, ή ίσως και η σύνθεση ή τέτοια αυτών των δύο. Αυτό οδηγεί σε μια σειρά από μέτρα θετικά, αλλά θα έλεγα ίσως κάποια στιγμή υπερεκτιμάται κιόλας η δυναμική αυτού του, ας πούμε, αυτού του κινήματος της ριζοσπαστικοποίησης, διότι λίγο πολύ, όπως έχει φανεί πίσω από αυτή την, από μια επαναστατική ρητορική, είτε των αγροτών είτε θα έλεγα και των εργατικών και των προσφυγικών σίγουρα στρωμάτων, αυτό που κυρίως έδινε τον τόνο ήταν ένας μάλλον μετριοπαθής ρεφορμιζός, ο οποίος επιζητούσε στην ουσία και επικαλούνταν τον πραγματικό ρόλο του κράτους, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της όλο και μεγαλύτερης έτσι παρέμβασης, ας το πούμε, των όρων της αγοράς στην ελληνική πραγματικότητα, που είναι επίσης ένα στοιχείο που τη διαφοροποιεί. Την κοινωνική δυναμική καθορίζουν οι πελατειακές πρακτικές ακόμη σε έναν βαθμό, αλλά κατά κάποιο τρόπο υπερβαίνουν. Αυτό το τέτοιο το υπερβαίνει, θα μας πει και ο Δημήτρης που το έχει αναλύσει περισσότερο, υπερβαίνεται
αυτός που λέμε ότι, πώς το λένε, ότι ναι, ο ρόλος τους δεν είναι τόσο βαρύνος στην τέτοια. Έχουμε βέβαια σταδιακά, ήδη από το ιδιώνυμο και με τα πολεμικά, τον έλεγχο επίσης των κοινωνικών φρονημάτων, που επίσης παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Εν τούτης θα λέγαμε τόσο προπολεμικά, όσο και μεταπολεμικά, με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, την εκβιομηχάνηση και την άνοδο των άλλων τομέων της οικονομίας, του δευτερογενή των υπηρεσιών, του δευτερογενή της βιομηχανίας και του τριτογενή των υπηρεσιών κτλ. Και του τουρισμού, δημιουργούνται σημαντικά περιθώρια κοινωνικής κινητικότητας. Όχι μόνο για τους εμέτερους, αλλά σχεδόν για όλους, βοηθούμενο και από το ανοιχτό, επίσης, η οποία είναι μια καθαρή συνέχεια, θα έλεγα, μια καθαρή συνέχεια από το 19ο αιώνα, βοηθούμενο και από την, ακριβώς θα λέγαμε, τη δημοκρατικότητα, τον ανοιχτό χαρακτήρα, σε μεγάλο βαθμό, του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Χρονικά πού είμαστε τώρα, σε ποια περίοδο? Είμαστε στο Μεσοπόλεμο και μεταπολεμικά. Κάνουμε έτσι μια σύνθεση αυτό. Είτε στο Μεσοπόλεμο και περισσότερο μεταπολεμικά, ο μέσος Έλληνας θα έλεγα ότι βρίσκει πάντοτε τρόπους και εναλλακτικές στρατηγικές, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, στο εμπόριο, στο μικρομπόριο, αλλά και στα φροντιστήρια, στις εκδόσεις και άλλες κατευθύνσεις, οι οποίοι λίγο πολύ στράφηκαν κοινωνικά στρώματα που ήταν αποκλεισμένα λόγω πολιτικών κυρίως ή άλλων απόψεων. Παρά τις αλλαγές όμως και τις προόδους, θα λέγαμε αυτό λίγο πολύ ισχύει αυτό που λέει ο Νικολακόπουλος μεταπολεμικά, ότι όλα αυτά, οι πρόοδοι και στον οικονομικό και στον κοινωνικό τομέα, κινούνται σε ένα, δεν θα το έλεγα ακριβώς ασφυκτικό πλαίσιο, αλλά σε ένα πλαίσιο και σε ένα κλίμα ελεγχόμενης ή καχυκτικής δημοκρατίας, η οποία λίγο πολύ ενστερνίζεται και πώς το λένε αρκετά μέσα έτσι αυταρχισμού και περιορισμού των ελευθεριών. Φυσικά αυτά όλα μπορούμε ίσως να τα συζητήσουμε κατά πόσο, γιατί ακριβώς ίσως αυτό το μείγμα αυταρχισμού που λέω και δημοκρατίας ήταν κοινό σε πάρα πολλές από ακόμα αυτές που λέμε προηγμένες δυτικές δημοκρατίες, αρκεί να θυμηθούμε αυτά που κρατούσαν την περίοδο του ψυχρού πολέμου σε πολλές χώρες ή τον περίοδο του μακαρθισμού στην Αμερική κτλ. Και κυρίως μεταπολεμικά έχουμε την οργάνωση και την δημιουργία μιας δυναμικής, περισσότερο εξωστρεφούς τάξεως αστικής, θα λέγαμε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δεν είναι ακριβώς αστική, αλλά εν πάση περιπτώσει προσυλλιάζει όλο και περισσότερο στην αστική τάξη, η οποία επωφελήθηκε από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την ανάπτυξη των νέων βιομηχανικών και κατασκευαστικών κλάδων. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια διαρκώς ογκούμενη διαπλοκή του πολιτικού με το επιχειρηματικό και οικονομικό κεφάλαιο, τα νέα τζάκια που είπαμε και νωρίτερα. Εγώ θα έλεγα να σταματήσω εδώ για να μπορέσουμε έτσι λίγο να συνοψίσει ο Δημήτρης, γιατί είναι πάρα πολλά και αν συνεχίσουμε δεν θα βγάλουμε άκρη. Ενδεχομένως για να μείνει και λίγος χρόνος να μπορέσουμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε μια τάξη με κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά κατανοητό από όλα όσα έχουν υποθεί ως τώρα ότι η μήτρα, η ιστορική μήτρα του 20ου αιώνα είναι ο Μεσοπόλεμος από πάρα πολλές απόψεις, ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές. Εκεί εποάζονται δηλαδή όλα τα φαινόμενα και τα χαρακτηριστικά τα οποία θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά όψεις αυτής της συνέχειας των συνεχειών, ας πούμε, του ελληνικού κράτους. Ο Μεσοπόλεμος είναι μια περίοδος στην οποία επισυμβαίνουν μεγάλες συγκρούσεις, πολιτικές, κοινωνικές. Παρά τα αυτά, είναι και η στιγμή όπου φτιάχνεται το μοντέρνο κράτος, το μοντέρνο ελληνικό κράτος. Φτιάχνονται δηλαδή οι θεσμοί, όπως πολλοί από τους οποίους ανέφερε ήδη και ο Δημήτρης προηγουμένως, κεντρικοί θεσμοί, αλλά και θεσμοί που αφορούνται εκπαίδευση, διαχειρίζονται, την χάνει ο Μεσοπόλεμος καλύτερα, αν θέλετε,
να διαχειριστεί τεράστια ζητήματα και τα διαχειρίζεται με μεγάλη επιτυχία, όπως ας πούμε η αφομοίωση του κύματος αυτού των προσφύγων, ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει προηγούμενο νομίζω, ούτε και διεθνώς. Η ταχύτητα και η επιτυχία με την οποία ενσωμάτωσε αυτές τις τεράστιες ροές ανθρώπων. Όχι μόνο δεν είχε προηγούμενο, αλλά ακριβώς αποτέλεσε το πρότυπο για ανάλογες. Ναι, βεβαίως αποτέλεσε το πρότυπο και βεβαίως μπορεί κανείς να κάνει και, δεν είναι συγκρίσιμα ακριβώς, αλλά μπορεί να κάνει μια μικρή σύγκριση και με τις σημερινές δυσκολίες που έχει το κράτος να ανταποκριθεί σε ένα πολύ μικρότερο, σε πολύ μικρότερες τέτοιες προκλήσεις, απόψη όγκου εννοώ μικρότερες, σημασίας μεγάλης βεβαίως, αλλά μικρότερες απόψη όγκους και βλέπετε πόσες δυσκολίες. Σκεφτείτε με τους όρους του Μεσοπολέμου, με τα μέσα του Μεσοπολέμου. Και όμως το κράτος, οι θεσμοί του, η ελίτ του βρίσκουν τρόπους, σε καθιδρύουν από την αρχή καινούριους μηχανισμούς, με πρωτοτυπία, αντιγράφοντας φυσικά και πρακτικές και τεχνικές διακυβέρνησης από τη Δύση, αλλά βρίσκοντας και καινούργιες τέτοιες πρακτικές και ανταποκρίνεται με μεγάλη επιτυχία σε πολύ μεγάλες τέτοιες προκλήσεις. Αναφέρθηκα προηγουμένως και στη δική μου, έκανα μια αναφορά και στο 40. Το 40 και στον πόλεμο του 40, η επιτυχία του 40 έχει να κάνει ακριβώς με τον εξυγχρονισμό του στρατού σε όλη αυτή την περίοδο. Ο οποίος ενσωμάτωσε και αυτός τα τεχνικές και πρακτικές από τους δυτικούς στρατούς πολύ προχωρημένες, τους έφερε στα μέτρα τα δικά του και στα μέτρα των πολέμων που θα ενδεχομένως θα είχε να αντιμετωπίσει, όπως και αντιμετώπισε, με τρόπους πρωτότυπους κλπ. Άρα λοιπόν θέλω να πω, πράγματι στο Μεσοπόλεμο υποάζονται όλα αυτά τα φαινόμενα που στη συνέχεια βλέπουμε στις μεγάλες συνέχειές τους, διακρίνουμε στις μεγάλες συνέχειές τους, με έναν τρόπο ακόμα και σήμερα. Μπαίνουν τα θεμέλια ενός σύγχρονου κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Μπαίνουν τα θεμέλια ενός κράτους το οποίο γίνεται εργαλείο εξυγχρονισμού, γίνεται εργαλείο ανάπτυξης. Βρισκόμαστε ακόμα σε εκείνη την περίοδο την ιστορική και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια και στα ελληνικά πράγματα, όπου το κράτος είναι βασικός, είναι ο βασικότερος, όχι απλώς βασικός, είναι ο βασικότερος, είναι ο βασικότερος παράγων εξυγχρονισμού. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Σήμερα είμαστε σε μια, αν θέλετε, ιδεολογικοπολιτικά κλπ. Σε ένα άλλο υπόδειγμα που λέει ότι θέλουμε μικρότερο κράτος και εγώ ή διαφορετικό κράτος κλπ. Είναι μια άλλη συζήτηση. Προφανώς δεν θα κάνουμε αυτή. Αλλά θέλω να πω, ακόμα τότε και μέχρι τουλάχιστον τη δεκαετία του 70, έχουμε, το κράτος είναι βασικός, ο βασικότερος παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία εξυγχρονισμού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, για παράδειγμα, το ανέφερε προηγουμένως ο Δημήτρης για την έκθεση του Βαρβαρέσου, αυτή την περίφημη έκθεση που συντάσσει το 1952, επί του οικονομικού προβλήματος της χώρας, 1952, ότι ο Βαρβαρέσος αφιερώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της έκθεσής του, η οποία αφορά τον εξυγχρονισμό του κράτους, την ανάγκη του εξυγχρονισμού του κράτους. Και βεβαίως εκεί μπορεί να καταλήγει σε πολύ έτσι απεσιόδοξα συμπεράσματα όσον αφορά τον χαρακτήρα της δημόσιας δίκης εκείνη τη στιγμή. Έτσι, αναφέρει πολλές από τις δυσανεξίες, ας πούμε, του συστήματος της δημόσιας δίκης που είναι παρούσες ακόμα και σήμερα. Και πάντα όταν διαβάζουμε την έκθεση του Βαρβαρέσου λέμε «Α, κοίτα, είναι διαχρονικά αυτά τα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης». Ωστόσο, δεν προσέχουμε ότι ο Βαρβαρέσος σημειώνει πολύ έτσι, προσεκτικά ότι δεν είναι αυτή η ελληνική δημόσια διοίκηση που ήξερα εγώ στο Μεσοπόλεμο. Ο Βαρβαρέσος είναι ένας άνθρωπος του Μεσοπολέμου, είναι ήδη προχωρημένης ηλικίας όταν συντάσσει την έκθεση του 52. Ξέρει πολύ καλά τι ήταν ο Μεσοπόλεμος και ποιες ήταν οι τεράστιες επιτυχίες του από την άποψη της εγκαθίδρυσης των κρατικών θεσμών, προχωρημένων, προωθημένων κρατικών θεσμών που μπορούσαν να διαχειριστούν τόσο μεγάλες προκλήσεις όπως αυτές που διαχειρίστηκαν και με τόσο μεγάλη επιτυχία. Ήξερε λοιπόν και του φαινόταν περίεργο που δεν μπορούσε το ελληνικό κράτος να ανταποκριθεί σε αυτό. Το σημειώνω αυτό και έχοντας πάλι, αν θέλετε, υπόψη μου και μια συζήτηση που γίνεται έκτοτε, ιδίως στη μεταπολίτευση, ακόμα περισσότερο σήμερα, που έχει να κάνει, για παράδειγμα, με ένα υποτιθέμενο διαχρονικό DNA κακής δημόσιας διοίκησης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι εγγεγραμμένο σε κανένα DNA του ελληνικού κράτους ότι είναι σώνει και καλά εγκαθιδρύει αδύναμους
ας πούμε, ανεμικούς και λοιπά θεσμούς. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους αυτοί οι θεσμοί φτάνουν να αποδυναμωθούν ή να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, πώς το λένε, εσωτερικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν κλπ. Ή και εξωτερικά που έχουν να κάνουν με την πολιτική τους πατρονία ή και άλλα πράγματα που είναι πιο έντονα ίσως στη μεταπολίτευση. Σημασία έχει ότι, και εγώ στα περισσότερο θα μείνω λίγο εφόσον ο Δημήτρης έθιξε τα θέματα οικονομίας, κοινωνίας κλπ. Εγώ θα μείνω λίγο περισσότερο στα ζητήματα της γεωπολιτικής, αν θέλετε, από το Μεσοπόλεμο και μετά, συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 30, του 35-36 και μετά, και μέχρι την μεταπολίτευση. Και τούτο διότι νομίζω είναι μια περίοδος όπου το γεωπολιτικό, το ζητήματα της γεωπολιτικής, της ένταξης δηλαδή της χώρας στα μεγάλα διακυβεύματα της περίοδου εκείνης και τους μεγάλους διεθνείς θεσμούς κλπ. Είναι κρίσιμη σημασία για το δικό της μέλλον. Προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί. Ήδη από το Μεσοπόλεμο, ήδη δηλαδή από το 35-36, έχει τεθεί, και αυτό μάλιστα είναι ενδεικτικό αυτό που λέγαμε και πριν, πόσο συντονισμένη είναι, αν θέλετε, η ελληνική πραγματικότητα πολιτική, κοινωνική, με τα τεκτενόμενα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, ήδη από το Μεσοπόλεμο. Μπορεί να είναι ένα βαλκανικό κράτος, αλλά είναι συντονισμένο με τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής του. Ήδη λοιπόν από σε εκείνη την περίοδο μπαίνει το θέμα, το μεγάλο κρίσιμο ερώτημα που τίθεται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο, κοινοβούλιο ή δικτατορία. Εμείς σήμερα αποθεώνουμε τη δημοκρατία, πολύ καλά κάνουμε, δεν βλέπουμε καμία άλλη λύση εκτός αυτής, πολύ καλά κάνουμε. Ωστόσο ο Μεσοπόλεμος δεν τα έχει λύσει αυτά τα θέματα. Πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλα εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης. Ο φασισμός έρχεται να προτείνει διάφορα τέτοια. Και το διακύβευμα αυτό φτάνει με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, δεξιώνεται δηλαδή από την ελληνική του πραγματικότητα με ένα διαφορετικό ιδιαίτερο τόπο, αλλά πάντως σε αυτό το πλαίσιο. Όπως ακριβώς και στον υπόλοιπο Μεσοπόλεμο, κοινοβούλιο ή δικτατορία. Δηλαδή η δημοκρατία, η δικτατορία. Λύσεις οι οποίες ακριβώς στο όνομα της αντιμετώπισης του κοινωνικού προβλήματος, αυτού που περιέγραψε προηγουμένως ο Δημήτρης, της έντασης δηλαδή της κοινωνικής ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις και ομάδες, οι οποίες δημιουργούν αυτό το κίνδυνο, το φόβο, ας πούμε, στην σελίτ, ότι ενδεχομένως υπάρχει, μην ξεχνάμε και το 18, έτσι έχει γίνει ένα σεισμό στην Ευρώπη με την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Άρα λοιπόν, που είναι πολύ κοντά, λοιπόν, άρα όλα αυτά δημιουργούν απειλές στις ελίτ, τις συμμεταπές εδώ ελίτ, οι οποίες ψάχνουν να δουν τρόπο να τους διαχειριστούν. Ένας από αυτούς είναι αυτή η προϊούσα αυταρχικοποίηση, ας πούμε, των πολιτικών θεσμών. Η οποία θα δούμε, θα πάρει διάφορες μορφές, έτσι, μέχρι το 1974, όπου αυτό θα επιληθεί πλήρως και οριστικά. Αλλά αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα, έτσι, που τίθεται ήδη από το 36. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε ότι για την Ελλάδα, υπερβάλλοντας λίγο, αλλά όχι και τόσο, ο 20ος αιώνας, με τα μεγάλα του θέματα, δηλαδή με την Ελλάδα ως κομμάτι του μεγάλου κάδρου πια του ευρωπαϊκού και του παγκόσμου, γίνεται το 36. Διότι, γεωπολιτικά μιλώντας, ιδίως βεβαίως μετά την είσοδο της Ελλάδας και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1940, γεωπολιτικά μιλώντας, η Ελλάδα αποτελεί πια όχι απλώς ένα κομμάτι του παζλ του ευρωπαϊκού από όλες τις απόψεις και τις γεωπολιτικές πρώτα απ' όλα, αλλά σταδιακά και όσο προχωράμε προς τον ψυχρό πόλεμο, ο οποίος ξεκινάει από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου, δηλαδή από το 1945 και μετά, γίνεται και το προκεχωρημένο για ένα διάστημα, φυλάκιο αν θέλετε, αυτή τη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης, η οποία παγκόσμια πια σύγκρουση, η Ελλάδα γίνεται ένα πολύ κρίσιμο και σημαίνον κομμάτι αυτής της σύγκρουση. Για ένα διάστημα περίπου μέχρι τα μέσα προχωρημένη δεκαετία του 50, όπου αρχίζει λιγάκι το πράγμα να ηρεμεί κάπως αυτή η σύγκρουση, δηλαδή να αποκτά χαρακτηριστικά πιο ελεγχόμενα. Ωστόσο, σε αυτό το διάστημα, καθόλου τυχαίο ότι είναι το διάστημα που
Εδώ έχουμε και τις διάφορες φάσεις του ελληνικού εμφυλίου. Σε αυτό λοιπόν το διάστημα η Ελλάδα αποκτά, γίνεται και αποκτά για τους δυτικούς συμμάχους και εχθρούς της ένα πολύ σημαίνοντα ρόλο. Γίνεται μέρος της Δύσης. Και αν δούμε τον ελληνικό εμφύλιο όχι πια από τα κάτω του, ως ένα κοινωνικό γεγονός που έχει και αυτή τη διάσταση ασφαλώς, ορισμένα πράγματα σας είπε και ο Δημήτρης πριν, αλλά αν δούμε τους ελληνικούς εμφύλιους, δηλαδή τις τρεις ας πούμε φάσεις του ελληνικού εμφυλίου, το 43, τον Δεκέμβρη του 44 και το 46-49, αν τις δούμε από πάνω, αν τις δούμε με ένα φακό από ψηλά, θα τις δούμε και θα τις εντάξουμε με τα ιδιαίτερα βέβαια χαρακτηριστικά τους, σε αυτή τη μεγάλη διεθνοπολιτική σύγκρουση της οποίας πια η Ελλάδα είναι μέρος. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, η Βαλκανική πόλεμη είναι ένα, αν θέλετε, συμπληρωματικό γεγονός του μεγάλου πολέμου που κρίνεται εκείνη την ώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι το βασικό του επεισόδιο. Αντιθέτως, η Ελλάδα μετά το 1936, όπως εξηγήσα μόλις, μπαίνει στο κάδρο της ευρωπαϊκής αυτής αναστάτωσης, τεράστιας αυτής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αναστάτωσης, ως ένα κρίσιμο κομμάτι της, ένα κρίσιμο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από μια μεγάλη βεβαίως καταστροφή, μέσα από μια μεγάλη σύγκρουση, που η οποία προκάλεσε στην ίδια τη χώρα βεβαίως τεράστιες υλικές καταστροφές, ένα ρήγμα κοινωνικό με τους εμφυλίους επίσης πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ βαθύ, που κράτησε πολλές δεκαετίες, μπορεί κάποιοι να λένε και ότι κρατά ακόμα, ίσως με μια δόση υπερβολής, αλλά μέσα λοιπόν από αυτήν την τεράστια αναστάτωση η Ελλάδα μπήκε, αν θέλετε, στο βαθύ 20ο αιώνα ως ένα βασικό κομμάτι με μεγάλη σημασία. Δεν έχει καθόλου άδικο ο γνωστός ιστορικός, ίσως πολλούς από εσάς, ο Μαρκ Μαζάουερ, ο οποίος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ελληνική ιστορία, ο οποίος στην αρχή της κρίσης, περίπου το 11, από το 12, ήταν, ίσως κάνω λάθος στην χρονολογία, αλλά κάπου εκεί, είχε γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στους New York Times, στο οποίο ήταν τη στιγμή που η κρίση εδώ φαινόταν να μην είναι η διαχείριση. Και στο άρθρο αυτό επισήμαινε ακριβώς την σημασία που είχε, τη διεθνοπολιτική σημασία που αποκτούσε για διαφόρους και διαφορετικούς λόγους η Ελλάδα μέσα σε όλο τον 20ο αιώνα, ένα μικρό κράτος, το οποίο για διαφόρους και διαφορετικούς λόγους κατάφερνε να μπαίνει στο μεγάλο κάδρο, σε ένα κρίσιμο κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Δεν είναι... Ναι, δεν είναι, να προσέξετε, δεν είναι μια εθνοκεντρική ματιά αυτή, διότι υπάρχει και εκείνη η αφήγηση η οποία λέει ότι η Ελλάδα πρέπει, μια πιο εθνοκεντρική αντίληψη, η οποία λέει, ας πούμε, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι και πρέπει να είναι και καλώς είναι, ας πούμε, το κέντρο του κόσμου. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Λέω ότι για λόγους που άπτονται περισσότερο της γεωπολιτικής, αλλά και ακριβώς επειδή, όπως εξήγησα και προηγουμένως, το ελληνικό κράτος είναι πάντα σε όλη αυτή την διαδρομή απόλυτα συντονισμένο με τα μεγάλα διακυβεύματα του ευρωπαϊκού χώρου. Δεν είναι πια ένα βαλκανικό κράτος, όπως ίσως τότε λαμβανόμαστε τον 19ο αιώνα ή κάπως περίπου στις αρχές του 20ου. Είναι ένα κράτος με μεγάλη σημασία γεωπολιτική. Καταφέρει να εμπλέκεται σε αυτές τις μεγάλες συγκρούσεις, τα μεγάλα επεισόδια, ας πούμε, της ευρωπαϊκής ιστορίας, με τρόπο σημαίνοντα. Άρα λοιπόν, σε αυτή την ιστορία που ξεκινάει, ας το πούμε έτσι, από το 1936 με τη δικτατορία του Μεταξά, μπορούμε να βρούμε ένα μεγάλο πρώτο επεισόδιο, το οποίο ολοκληρώνεται περίπου το 1974, δηλαδή 40 χρόνια σχεδόν μετά, όπου εκείνο που στην πολιτική μιλώντας είναι κυρίαρχο, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως γεωπολιτικό μιλιταρισμό. Τι εννοώ με αυτό, τον όρο λίγο πιο τεχνικό, να το κάνουμε πιο απλό. Ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι η ελληνική ιστορία, δηλαδή το ελληνικό κράτος και όλα όσα συμβαίνουν εδώ,
είναι συνδεδεμένα. Ε? Στο ευρύ κάδρο αυτό της μεγάλης αυτής ιδεολογικής και ψυχροπολεμικής σύγκρουσης από τη δεκαετία του 40 και μετά. Είναι λοιπόν ένα σοβαρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Εδώ ο στρατός αποκτά έναν βαρύνοντα ρόλο. Δείξαμε και προηγουμένως, άρα λοιπόν και μία προηγούσα αυταρχικοποίηση της διαχείρισης της πολιτικής, των θεσμών κλπ. Με αφορμή ένα ερώτημα, είπαμε και πριν πως ότι υπάρχει εδώ μία διάκριση στο ρόλο του στρατού, αυτόν που ξέρουμε στο Μεσοπόλεμο και αυτόν ο οποίος προκύπτει μετά την νίκη, αν θέλετε, του κυβερνητικού στρατού το 49 στη μεταπολεμική περίοδο και μέχρι το 74. Ποια είναι αυτή η διάκριση? Έχει να κάνει με την προϊούσα αυτονόμηση του στρατού από την πολιτική, αλλά με κρατώντας για τον εαυτό του έναν ρόλο πόπτη του καθεστώτος. Ιδίως του καθεστώτος, το οποίο φτιάχνεται, θα οικοδομείται μετά το 49, μετά δηλαδή την νίκη του κυβερνητικού στρατού στον εμφύλιο. Ο στρατός λοιπόν κρατάει ένα κομμάτι το οποίο αρχίζει σιγά σιγά μέσα από διάφορες διαδικασίες να διακρίνει τον εαυτό του από το πολιτικό σύστημα και σταδιακά μάλιστα να φτάνει να βρίσκεται και απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Είπαμε και πριν ότι στην πραγματικότητα η δικτατορία του 67, η οποία βεβαίως είναι η αυταρχική επίλυση μιας κρίσης της εξουσίας που έχει ξεκινήσει ήδη από το 60, αυτό που κάνει ο στρατός, αυτό το κομμάτι του στρατού που καταλαμβάνει την εξουσία, η μικρή χούντα, όπως έχει μείνει γνωστή τότε, στην πραγματικότητα έχει αυτονομηθεί, είναι το κομμάτι εκείνο του στρατού, που έχει αυτονομηθεί από το κομμάτι εκείνο του στρατού, το οποίο είναι προσδεδεμένο στο παλάτι και στο καθεστώς, ας πούμε, το δεξιό, ας πούμε, καθεστώς, το οποίο έχει επικρατήσει μεταπολεμικά. Και αυτό το κομμάτι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδεολογικά, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό το σχήμα που λέγαμε πριν του γεωπολιτικού μιλιταρισμού. Θεωρεί δηλαδή ότι η Ελλάδα, με αρκετά υπερβολικό και έτσι γκροτέσκο βεβαίως τρόπο, αλλά πάντως η ουσία του παραμένει αυτή. Μη μας συχνά, ξέρετε, αντιμετωπίζουμε τη δικτατορία αυτή, τη συγκεκριμένη του 67, ως ένα γκροτέσκο καθεστώς, το γελίο ανθρώπων, ας πούμε, που μιλούσαν αστεία και βιαιτεία κλπ. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά το βασικό κομμάτι έρχεται από πολύ παλιά και είναι αυτό που περιγράφουμε, δηλαδή είναι εκείνο που ήδη απέναντι στην πολιτική, μάλλον για να το πω αλλιώς, ξαναφέρνει ένα ερώτημα που έρχεται από το Μεσοπόλεμο: κοινοβούλιο ή δημοκρατία ή δικτατορία. Και λέει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με εξονημένες, ας πούμε, εξονημένο κοινοβουλευτισμό, ο οποίος δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα, γιατί έχει δομικά προβλήματα να τα επιλύει. Δεν μπορεί ο κοινοβουλευτισμός, εξορισμού να επιλύει μεγάλα προβλήματα και πρέπει αυτά να τα λύσει, ας πούμε, ένα αυταρχικό καθεστώς ή μια, ας πούμε, εκτροπή από τη δημοκρατία για άγνωστο διάστημα κλπ. Άρα λοιπόν ο στρατός αποκτά αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και σταδιακά επικρατεί του πολιτικού συστήματος σε όλη του την έκταση με αποκορύφωμα την δικτατορία του 67. Εδώ υπάρχει επίσης μια πολύ μεγάλη συνέχεια η οποία όμως, αν θέλετε, διαπερνά και αυτόν καθ' αυτόν το στρατός κομμάτι ως εκφραστή αυτού του γεωπολιτικού μιλιταρισμού που μόλις περιέγραψα και είναι το περίφημο ανήκομενη στη Δύση. Τι ήθελα να πω με αυτό, την γνωστή ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή, είδαμε και πριν ότι, και πάλι με αφορμή ένα ερώτημα, ελπίζω ότι το επεξηγήσαμε επαρκώς, ότι ο διχασμός του 15-16 στην πραγματικότητα απαντά και επιλύει, με τρόπο βεβαίως επώδυνο και μέσα από άγριες διαδικασίες ενός εμφυλίου, επιλύει το ερώτημα σε ποιο γεωπολιτικό στρατόπεδο θα ενταχθεί η Ελλάδα.
Και είδαμε ότι αυτό το στρατόπεδο, το οποίο είναι η Αγγλία, εκείνη το εκφράζει η Αγγλία, με τα πολεμικά Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το στρατόπεδο δεν τόλμησε να το αμφισβητήσει, την ένταξη δηλαδή της χώρας σε αυτό το στρατόπεδο, δεν τόλμησε να το αμφισβητήσει ούτε καν μεταξύ σας, παρότι ιδεολογικά θα περίμενε κανείς να είναι και ήταν, να είναι πιο φιλικά προσκύμενος προς την ναζιστική Γερμανία σε εκείνη την περίοδο. Αλλά δεν τόλμησε αυτή τη μεγάλη σταθερά, αυτή τη μεγάλη συνέχεια, αν θέλετε, της ένταξης της χώρας στο γεωπολιτικό άρμα της Μεγάλης Βρετανίας, ήδη από την Επανάσταση, αλλά με πισωγυρίσματα σε όλο το 10ο αιώνα και αποκρισταλώνεται οριστικά μετά το διχασμό, μετά τη σύγκρουση 15-16, αυτή τη σταθερά, αυτή τη μεγάλη συνέχεια δεν τόλμησε να την αμφισβητήσει ούτε καν το μεταξικό καθεστώς, που ήταν ένα φιλοφασιστικό καθεστώς. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε μια μεγάλη αντίφαση στη μεταπολεμική περίοδο, πάντα πολιτικά μιλώντας. Από τη μία πλευρά έχουμε ένα καθεστώς το οποίο οργανώνεται στην, ας το πούμε έτσι τώρα για τις ανάγκες της συζήτησης, σε αυτό το πλαίσιο του γεωπολιτικού μιλιταρισμού, με έντονη την παρουσία του στρατού, αποφασιστική μάλιστα, ο οποίος επεμβαίνει, ο οποίος θυμηθείτε ότι το 67, αν δεν επενέβαινε η μικρή χούντα των συνταγματαρχών, ήταν έτοιμη να επέμβει η μεγάλη χούντα των στρατηγών. Αυτό ήταν άλλωστε το διακύβευμα εκείνη τη στιγμή. Αυτή ήταν η σύγκρουση, αν θέλετε, και εσωτερικά του στρατού και του συστήματος εξουσίας. Ποιος θα έκανε τη δικτατορία. Στη μία περίπτωση θα ήταν βεβαίως μια άλλη δικτατορία, στην άλλη θα ήταν μια διαφορετική, αλλά πάντως θα ήταν μια αυταρχική παρέμβαση σε αρχήνα που συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν, σε αυτή την έντονη παρουσία του στρατού στο μεταπολεμικό πολιτικό σύστημα εξουσίας, αυτή η έντονη παρουσία ερχόταν σε αντίθεση με τη μεγάλη γεωπολιτική πρόσδεση της χώρας στο δυτικό κόσμο, που εκείνη τη στιγμή στην πραγματικότητα διεξήγαγε και έναν ιδεολογικό, αν θέλετε, πόλεμο, ο οποίος ήταν ο πόλεμος των φιλελεύθερων δημοκρατικών αξιών, αυτού που έχουμε ονομάσει ως, ας πούμε, δημοκρατικό φιλελευθερισμό, φιλελεύθερη δημοκρατία ή φιλελεύθερη δημοκρατία και καπιταλισμό, απέναντι σε ένα άλλο μοντέλο μιας δημοκρατίας με ένα άλλο περιεχόμενο, που ήταν αυτός που εκφραζόταν από μια οικονομία άνωθεν διευθυνόμενη, που ήταν αυτό το οποίο εξέφραζαν τα ανατολικά κράτη και το κομμουνιστικό στρατόπεδο, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε ανάμεσα σε αυτή, έπρεπε να διαχειριστεί την αντίφαση. Από τη μία, προσπαθούσε να ελέγξει το πολιτικό σύστημα με αυταρχικές λύσεις και από την άλλη καλούταν να ενταχθεί και ήταν ενταγμένη σε ένα στρατόπεδο το οποίο είχε κάνει πατιέρα του και μάλιστα το παρουσίαζε με τρόπο πολύ έντονο την δημοκρατικότητά του, το φιλελευθερισμό του, το άνοιγμα των κοινωνιών, την κοινωνική κινητικότητα, το μη αποκλεισμό, όλες αυτές, την ανοχή, την ανεκτικότητα, όλες αυτές τις αξίες που συνθέτουν το δημοκρατικό αυτό φιλελεύθερο πάζι. Και νομίζω η δεκαετία του 60 είναι η άλλη μεγάλη τομή. Έτσι, αν είναι μια τομή, είναι γύρω εκεί στη δεκαετία του 30, πολιτικά. Η άλλη τομή είναι γύρω στη δεκαετία του 60 και είναι μια μεγάλη τομή υπό την έννοια ότι αυτή την θεμελιώδη αντίφαση, ότι έχουμε μια δυτική κοινωνία, ένα δυτικό κράτος, το οποίο όμως έχει επιλέξει ως διακυβέρνηση έναν αυταρχικό τρόπο, σε αυτό το μοντέλο, δεν μπορεί να το ακολουθήσει και να το δεξιωθεί, να γίνει μέρος του δηλαδή, ένα μευρύ φάσμα κοινωνικό, το οποίο έρχεται με αξίες πολύ διαφορετικές. Είναι τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του 60, κινήματα όχι μόνο, που δεν έχουν μόνο πολιτικό χαρακτήρα, οι Λαμπράκηδες ας πούμε, δεν είναι ένα κίνημα με αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα, παρότι είναι ενταγμένο στον χώρο της αριστεράς κλπ. Ωστόσο, δεν είναι ίσως αυτό το πιο κρίσιμο απ' όλα. Το πιο κρίσιμο απ' όλα είναι ότι εκφράζει εκείνη τη στιγμή μία νεολαίστικη διάθεση, έντονη μάλιστα, διάθεση χειραφέτησης, η οποία διεκδικεί το χώρο της. Είναι νεανικά κινήματα βεβαίως, αλλά είναι μιας κοινωνίας η οποία ανήκουν μάλλον σε στρώματα κοινωνικά τα οποία είναι ανερχόμενα, τα οποία διεκδικούν πράγματα, διεκδικούν ελευθερία πρώτα απ' όλα,
εκφερία έκφρασης, ακόμα και χειραφέτησης εντός της οικογένειας, το οποίο είναι μια άλλη παράμετρος κοινωνική εδώ, πολύ σημαντική, τα οποία δεν έχουν θίξει και θα έπρεπε ίσως, κάποτε άλλο το ίσως στο μέλλον, και η οποία είναι κομμάτι αυτού του περίφημου πάζι που ξέρουμε όλοι, κάποιοι μεγαλύτεροι ίσως από εμάς το έχουν υποστεί και βιωματικά, του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ένα ασφιχτικό πλαίσιο, αν θέλετε, ιδεολογικό, το οποίο δεν έχει τόσο σχέση με την πολιτική, είναι περισσότερο μια σταθερά, αν θέλετε, ανθρωπολογική της ελληνικής οικογένειας και της ελληνικής κοινωνίας, να αισθάνεται ασφαλής κάπου, και η οποία ακριβώς δεν αφήνει αυτά τα καινούργια στρώματα, και κυρίως τα πιο νεανικά, να αναπνεύσουν, να προχωρήσουν κλπ. Και από εκεί νομίζω ότι ξεκινάει μια διάθεση ανατροπής, η οποία βεβαίως πολιτικοποιείται στη συνέχεια, δεν έχει μόνο κοινωνικά χαρακτηριστικά, πολιτικοποιείται αναγκαστικά, διότι υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα, και θα δώσω το λόγο ο Δημήτρη, ναι, υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα, το οποίο δεν έχουμε επισημάνει και πρέπει να το επισημάνουμε, και είναι η μεγάλη, αν θέλετε, συνέχεια όσον αφορά το πολιτικό πεδίο του 20ου αιώνα, είναι το πολιτιακό ζήτημα. Που έρχεται και επανέρχεται πολλές φορές μέσα στο Μεσοπόλεμο και που έρχεται και επανέρχεται πάλι στην δεκαετία του 60 ως κομμάτι της κρίσης αυτής εξουσίας. Δηλαδή για το αν η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, πρέπει να έχει βασιλεία ή όχι, για να το πω πάρα πολύ απλά. Είναι ένα θέμα το οποίο ήδη υπάρχει από τον 19ο αιώνα, θεωρείται ένα επίσακτο φαινόμενο, θεωρείται ένα θέμα το οποίο έχει κάτσει, ας πούμε, καθίσει από τους ξένους παράγοντες σε μια πραγματικότητα η οποία δεν το ήθελε ποτέ, διότι είναι μια κοινωνία φύσης εξισωτική, είναι μια κοινωνία που, όπως είπες και πριν, εσύ πριν, δεν ανέχεται την αριστοκρατία, δεν ανέχεται, ας πούμε, την αλαζοέμα τους, υπάρχουν τέτοια θέματα που διατρέπουν όλη την ελληνική ιστορία. Πάντως υπάρχει ένα θέμα μεγάλο, κρίσιμο, που διατρέχει όλη αυτή την περίοδο, παράλληλα με αυτό όλο που περιγράφω, και είναι το πολιτιακό ζήτημα, έρχεται και επανέρχεται, επιλύεται φυσικά οριστικά το 1994, ωστόσο διαποτίζει κέρια τις πολιτικές διαμάχες όλης αυτής της περίοδου και φτάνουμε στο 60, μέσα σε ένα, ας πούμε, πολύ ηλεκτρισμένο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο, όπου καλείται να διαχειριστεί αυτές τις μεγάλες αντιφάσεις. Δηλαδή, από τη μία μια κοινωνία πολύ διεκδικητική, με αιτήματα χειραφετητικά, όχι αναγκαστικά, το επισημαίνω σε αυτό, δεν είναι στη φύση, στην γενεσιουργό τους, ας πούμε, αιτία πολιτικά, είναι περισσότερο χειραφετητικά, είναι περισσότερο ανθρωπολογικά μιας κοινωνίας δυναμικής, όπως αυτές που περιγράψαμε, της δεκαετίας του 20-30, που θέλει να συντονιστεί με τα υπόλοιπα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, με τα καταναλωτικά πρότυπα της Ευρώπης, με τους κώδικες, ας πούμε, της Ευρώπης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ξεκινάει από την νεολαία και μάλιστα, εγώ θα ήμουν εδώ και λίγο έτσι πιο ριζοσπαστικός, διότι νομίζω ότι αυτό που ζει η Ευρώπη, ας πούμε, τη μεγάλη νεολαϊστική και τη μεγάλη επανάσταση, ας πούμε, της χειραφέτησης του 68, που ώστε να διαχέρει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον δυτικό κόσμο στην πραγματικότητα, με έναν τρόπο έχει προηγηθεί εδώ, από την άποψη των αιτημάτων, από την άποψη των κινημάτων, πιο πριν. Εδώ συχνά λέμε το Πολυτεχνείο στο δικό μας 68. Νομίζω κάνουμε λάθος. Από την άποψη των ετοιμάτων χειραφέτησης, από την άποψη των νέων προταγμάτων, έτσι, η δικιά μας επανάσταση, η επανάσταση των νεολαίων, έχει προηγηθεί. Απλώς αυτό που δεν την αφήνει να αναπτύξει τον έντονο χειραφετητικό της χαρακτήρα και να γίνει αυτό που έγινε μετά το 68, είναι η έντονη πολιτικοποίησή της. Είναι το γεγονός δηλαδή ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν ανοιχτά πολιτικά προβλήματα, πολύ μεγάλα, η αποκλεισμός, ας πούμε, ενός μέρους του πληθυσμού λόγω πολιτικών, τα κοινωνικά φρενήματα, η αυταρχικοποίηση αυτή που περιέγραψα, το πολιτιακό ζήτημα, η κρίση εξουσίας κλπ. Αυτά όλα δεν επιτρέπουν σε αυτά τα κινήματα να αποκτήσουν ένα καθαρά κοινωνικό και αυθεντικό χαρακτήρα και πολιτικοποιούνται έντονα και έτσι χάνουν αυτό το χαρακτήρα. Πάντως, προηγούνται ιστορικά το 68 και αυτό είναι το πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημάδι μιας κοινωνίας, όπως την περιγράφουμε από την αρχή, πολύ έντονα, πολύ σύγχρονης, που φέρει όλα τα νεωτερικά χαρακτηριστικά
μιας δυναμικής κοινωνίας. Στη Γαλλία ήταν κάτι ευρύτερο. Ναι, ναι, λέω. Όχι, στην Ελλάδα περιοριζόταν, στην αριστερά. Περιοριζόταν, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μπορεί να ξεκινάει και να έχει προσθεθεί αρχικά με την αριστερά, και μιλάω για τους Λαμπράκηδες, στην πρώτη φάση των Λαμπράκηδων. Σύντομα όμως, αν παρακολουθήσει κανείς την ιστορία των Λαμπράκηδων, και προσπαθεί να χειραφετηθεί και έχει συγκρούσεις με την ηγεσία, κυρίως τη ΣΕΔΑ, δηλαδή την Άρα του Κουκουέ, κυρίως από τη στιγμή που προσπαθεί να ελεγχθεί από τα πάνω αυτό το κίνημα, που ακριβώς δείχνει ότι ήταν ένα κίνημα το οποίο ξεκινούσε με, κατά βάση, όχι με πολιτικά αιτήματα, αλλά με χειραφετητικά αιτήματα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και ακριβώς αυτό είπα και πριν, ότι αν αφινόταν, θα αποκτούσε αυτή την ευρύτητα. Αν αφινόταν, θα αποκτούσε αυτή την ευρύτητα. Και μάλιστα είναι το ενδιαφέρον ότι η γεωγραφική του ευρύτητα, Λαμπράκηδες, στη μεγάλη φάση της ανάπτυξής τους, έχουμε σχεδόν σε κάθε μικρή και μεγάλη πόλη της Ελλάδας εκείνη τη φάση. Και τι είναι αυτό που λέμε Λαμπράκηδες εκείνη τη φάση. Είναι παιδιά τα οποία φτιάχνουν ομίλους, ας πούμε, συλλόγους, που παίρνουν ένα καταλελειμμένο σπίτι κάπου, ας πούμε, ή ένα χώρο τους δίνουν κλπ. Και φτιάχνουν ομίλους συζητήσεων, όπου ακούνε μουσική πιο μοντέρνα, φέρνουν δίσκους απ' έξω, παίζουν κάκι, ξέρω, κάνουν τέτοια πράγματα, τα οποία δεν έχουν σχέση με την πολιτική στην πραγματικότητα. Έτσι. Ήταν ένα πολιτικό χώρο. Ναι. Με το συντονισμό που είπατε πολύ ωραία της Ελλάδας με το γενικότερο ευρωπαϊκό γίνεσθε. Βλέπω όμως το περιγράψατε μετά το πόλεμο, μετά το 60 και με την έλευση της δικτατορίας του 67, ότι σπάει αυτός ο συντονισμός με το ευρωπαϊκό γίνεσθε. Και αντιθέτως βλέπουμε να συντονίζεται με κάτι που γίνεται στην ευρύτερη γεωπολιτική περιφέρεια, όπως είναι Αίγυπτος Νάσερ, Λιβύη Καντάφη, Άσαντ στη Συρία και ούτω καθεξής. Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το σπάσιμο του συντονισμού? Και μάλιστα, θυμάστε τον Παπαδόπουλο, τον έλεγαν τότε ήδη από πριν, δηλαδή, στην αρχή της συνωμοτικής του, ας πούμε, πορείας, οι συνάδελφοι το λέγανε ο Νάσερ της Μεσογείου. Και το ίδιο το καθεστώς χρησιμοποιεί τη λέξη επανάσταση για να συντονιστεί με τον Νάσερ και μόνο αυτό το πράγμα. Αυτό είπα και πριν. Εδώ αυτή η μικρή χούντα στην πραγματικότητα ήρθε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο ήταν ξεπερασμένο. Εδώ το βασικό θέμα της Ελλάδας της δεκαετίας του 60 δεν είναι πια η γεωπολιτική του ένταξη κάπου. Αυτό που παίζεται δεν είναι, ας πούμε, το αν θα πάει στο κομμουνιστικό στρατόπεδο. Αυτό έχει κλείσει οριστικά. Είναι μια, πώς το λένε, υπερβολή, ας πούμε, του καθεστώτος, προκειμένου φυσικά να δικαιολογήσει. Κάποιοι από αυτούς φυσικά το πιστεύουν και πολύ έντονα. Κάποιοι από αυτούς το πιστεύουν έντονα. Κάποιοι από αυτούς πιστεύουν πράγματα ότι ετοιμάζεται επανάσταση από τη Λαμπράκη, δεν ξέρω ποιο άλλο. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι όμως ότι είναι μια απάντηση σε ένα ανύπαρκτο ερώτημα. Αυτό προσπάθησα να περιγράψω πριν ως μεγάλη αντίφαση. Δηλαδή, μία έχουμε μια κοινωνία, δηλαδή, όπως λέτε, η οποία είναι προσανατολισμένη σε ό,τι πιο νεωτερικό, μοντέρνο κλπ. Εκεί τίνει. Τους Λαμπράκηδες δεν λέω για πολιτικούς λόγους. Λέω ως έκφραση νεολαίστικη μιας κοινωνίας η οποία τίνει να συναντήσει διαρκώς το κέντρο. Να ψάξει να βρει τι γίνεται έξω. Εκεί. Έτσι. Δηλαδή, αν δείτε ακόμα και στην περίοδο πριν την. Βοηθούμενοι και από ένα πράγμα που δεν το θέλουμε. Ένα πράγμα. Ναι, βοηθούμενοι αυτή την περίοδο και από αυτό που έχει ονομαστεί ως το μεγάλο οικονομικό θαύμα. Είναι το μόνο οικονομικό θαύμα. Δηλαδή, αυτή είναι η άλλη διάσταση. Ακριβώς. Η διάσταση στον κόσμο είναι η οποία είναι βασική. Η οποία είναι βασική διάσταση. Γιατί είναι η πρώτη και η μοναδική. Ίσως περίοδος που η Ελλάδα γνωρίζει τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης, με όλα βέβαια τα παρεμβόμενα. Δηλαδή είχε με κάποιους όρους που ήδη από εκείνη την εποχή είχαν απασχολήσει και την πολιτική τέτοια ή την ΕΔΑ κτλ. Ξεπουλώντας βέβαια, ξέρω εγώ, θυμάμαι δηλαδή, τις Πεσσινές, το πούμε. Ξεπουλώντας βέβαια ή δίνοντας τα πάντα. Αλλά μιλάμε για μια όλα αυτά γίνοντας πάνω σε αυτό το υπόστρωμα μιας οικονομικής αναβάθμισης, μιας οικονομικής πορείας πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό ίσως βοηθάει σε αυτό το συντονισμό. Με το κέντρο, με αυτό που είναι το κέντρο. Φτωχών ανθρώπων. Όπως και τα νεολαίστικα κινήματα του 68, όπως είναι καλοζωισμένων μεσαίων στρωμάτων ή που τίνουν προς μεσαίες. Που ζητούν εκπαίδευση. Γι' αυτό ενδεχομένως και αντίστοιχα κινήματα ίσως του Μεσοπολέμου. Ξέρω εγώ, λέω τώρα η γενιά του 30 κτλ. Δεν είχε ποτέ μια τέτοια παράμετρο, γιατί ήταν μια φτωχή αγροτική χώρα.
Οπότε κάτι αντίστοιχο, πολύ τέτοιο σε αυτό, δηλαδή μια νέα γενιά, Θεοτοκάς και τα λοιπά, προσπαθούσαν να δώσουν έτσι μια κατεύθυνση ή να πετύχουν ένα συντονισμό. Δεν είχαν, είναι σημαντικό. Φυσικά σημαντικό, αλλά θέλω να πω δεν είχαν ποτέ τις, ας πούμε, τις κοινωνικές ή τις νεολαίστικες υποδοχές που είναι. Βέβαια, ενδεχομένως γονιμοποίησαν με ένα διαφορετικό τρόπο. Με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί και όλο αυτό το πράγμα το νεολαίστικο ενδεχομένως ξεκινάει, κατά την άποψή μου, ήδη, και γι' αυτό φέρει και όλα αυτά, ας το πούμε, τα στοιχεία ως ένα προφατορικό της πολιτικοποίησης της ένδυσης, ξεκινάει ίσως από την ΕΠΟ. Ναι, ναι. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει να το πούμε αυτό. Την ΕΠΟ. Δηλαδή μέσα ήδη από την κατοχή κτλ. Οποία μεταλλάσσεται, γι' αυτό φέρει και όλα αυτά, ας το πούμε, το προπατορικό αμάρτημα, ας πούμε, της έντονης πολιτικοποίησης ενδεχομένως. Αλλά δεν είναι πολλές, νομίζω ότι πρέπει να το ψάξουμε αρκετά. Ναι, αλλά και το άλλο. Γιατί έσπασε ο συντονισμός όμως. Πώς? Γιατί έσπασε αυτός ο συντονισμός, ενώ η χώρα πήγαινε συντονισμένη με τη Δύση, με την Νεότητα. Δεν έφυγε με ναι, αυτό. Ναι. Πώς έγινε αυτό το άλλο. Η δικτατορία του 67 είναι αυτό το πρόβλημα. Το άλλο, δηλαδή. Στην πραγματικότητα. Περιοριοποιεί, ξαναβάζει τη χώρα σε έναν βαλκανικό στην πραγματικότητα. Μάλλον νοτιοανατολική Ευρώπη, όχι νοτιοανατολική Μεσογείου. Την προσανατολίζει σε αυτόν τον κόσμο και όχι στον κόσμο τη Ευρώπη. Αυτό είναι το πισωγύρισμα δηλαδή του 67 και είναι, αν θέλετε, και ένα πισωγύρισμα που πήγε να γίνει και με του εμφύλιου. Δηλαδή, φανταστείτε, οι ιστορικοί δεν πρέπει λέει, να θέτουν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ λέω πρέπει να τα θέτουν. Γιατί πρέπει να, για να καταλάβουν τις εναλλακτικές της ιστορίας. Γιατί η ιστορία δεν έχει εξασφαλισμένο ένα και μόνο δρόμο. Αυτό που μας συμβαίνει ήταν το ένα και μοναδικό που θα έπρεπε να μας συμβεί. Υπήρχαν εναλλακτικοί και κάποιους αποκλείσαμε δρόμους και κάποιους πήραμε. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα, με όλη αυτή τη φορά που ερχόταν η κοινωνία, με όλη αυτή τη δυναμική που έφερε, μαζί της που προσπαθήσαμε να περιγράψουμε προηγουμένως από το Μεσοπόλεμο, προσπαθήστε να αναλογιστείτε τι θα συνέβαινε αν δεν είχαν γίνει οι φίλοι μέσα στην κατοχή. Και αν ήταν απλώς, και αν γεννήθηκε απλώς στην κατοχή αυτή, η οποία ήταν βέβαια καταστροφική σε υλικό επίπεδο, αλλά όμως δεν θα είχε την κληρονομιά των εμφυλίων. Φανταστείτε αυτή τη δυναμική που ερχόταν μια κοινωνία δηλαδή με τρομερή ταχύτητα και η οποία, επαναλαμβάνω, καθόλου τυχαία. Πολλά από αυτά τα πράγματα που βλέπουμε το 60, ακόμα στη μουσική, σε πολιτιστικά, αν θέλετε, περισσότερο δημιουργήματα, του Κοντζηδάκη, του Θοδωράκη, είναι κληρονομιά του Μεσοπολέμου αυτά. Με έναν άλλο, μεταξελιγμένες, έτσι, μετασχηματισμένες, δεν εννοώ αυτό. Αλλά είναι αυτοί, έρχονται από εκεί. Έρχονται, ας πούμε, μελοποιητή με ποιους μελοποιεί ο Θοδωράκης ή ο Χατζηδάκης. Ποιους μελοποιεί? Τους μεγάλους ποιητές του Μεσοπολέμου. Αυτούς μελοποιεί. Αυτή είναι η μεγάλη δυναμική. Από εκεί έρχεται. Ιδεολογικά είναι μόνο ένα δείγμα, αλλά πολύ χαρακτηριστικό. Και άλλων φαινομένων, τα οποία εκβάλλουν εκεί το 60. Φανταστείτε λοιπόν, μόνο να μην υπήρχαν αυτό το μεγάλο κοινωνικό ρήγμα, ας πούμε, που επέφεραν οι εμφύλοι. Θα ήταν μια κοινωνία η οποία θα είχε παρακολουθήσει την παρακολούθηση ούτως ή άλλως, αλλά βεβαίως με μια απόσταση. Θα είχε παρακολουθήσει τη μεγάλη περίοδο ανάπτυξης της Ευρώπης, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο της οικονομικής και πολιτιστικής και ενδεχομένως επιστημονικής γνώσης κλπ. Θα την είχε ακολουθήσει, θα την είχε παρακολουθήσει από πολύ κοντύτερα από ό,τι τελικά το έκανε και βεβαίως χωρίς όλα αυτά τα μεγάλα πισωγυρίσματα τα οποία μεσολάβησαν όπως ήταν η δικτατορία του 67 και λοιπόν, ήταν ένα σοβαρό πισωγύρισμα. Δεν ήταν ένα μελιτέο. Βεβαίως είχε άλλα καλά, δηλαδή εδώ και το είδε το καθεστώς, δεν παρεξηγηθώ, ενώ το γεγονός ότι μέσα από αυτήν την οριακή, ας πούμε, αν θέλετε, διαχείριση της κρίσης του 60, κατέστησε σαφές στις ελίτ, στις πολιτικές ελίτ κυρίως, ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος δρόμος παρά μόνο ο δρόμος του εκδημοκρατισμού. Και μάλιστα αυτό είναι, αν θέλετε, και το μεγάλο επίτευγμα του 74, και υπό αυτή την έννοια είναι μια μεγάλη τομή πράγματι του 74. Εκεί είναι, θα συμφωνήσω με μια συμβατική περιοδολόγηση της ιστορίας. Είναι πράγματι μια μεγάλη τομή του 74, γιατί διότι επιλύει οριστικά μια σειρά από προβλήματα που εκκρεμούν έναν αιώνα ή και παραπάνω. Δηλαδή επιλύει το πολιτιακό, έτσι εκκρεμεί το θέμα της παρουσίας του στρατού, εκκρεμεί θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πρακτικές διακυβέρνησης, ξαναενοποιεί, ας πούμε, την κοινωνία, ξαναβάζει με όρους μαζικής πια πολιτικής όλη την κοινωνία μέσα στο παιχνίδι,
χωρίς κανένα αποκλεισμό κλπ. Αυτό το κάνουν τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα. Είμαστε σήμερα επικριτές τους κλπ. Εντάξει, μπορεί να έχουμε και δίκιο. Αλλά όμως οι μεγάλοι φορείς εισόδου των μαζών για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, στην πολιτική και στην πραγματικότητα και πρόσβαση πια σε υλικούς πόρους, σε άειλους πόρους κλπ. Σε δικαιώματα κλπ. Γίνεται μέσω των πολιτικών κομμάτων του 1974. Αλλά εκεί είναι μια μεγάλη πράγματι τομή. Γιατί ξεκινά μια τελείως διαφορετική πορεία. Που έχει, αλλά αυτή η πορεία, αυτό που προσπάθησα να τα πω πριν, θα μπορούσε να την είχε κατακτήσει πολύ νωρίτερα το ελληνικό κράτος. Γιατί είχε αυτή τη δυναμική ήδη από το Μεσοπόλεμο. Καθυστόησε 30 χρόνια, ίσως. Παραπάνω. Ναι, αν βγάλω την περίοδο της κατοχής που ούτως ή άλλως το φορούσε από την Ευρώπη, καθυστέρησε ακριβώς διότι απάντησε με λάθος τρόπο σε λάθος ερωτήματα. Συντονά, θέλω έτσι να το πω με όλους λίγο. Γι' αυτό και ένα έτσι, γνώρισμα, ας το πούμε. Ένα ακούμε. Ναι, είμαστε ξεχνάτε, είπαμε. Ναι, γι' αυτό και ένα γνώρισμα της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής ζωής της Ελλάδας ίσως διαχρονικά είναι ότι προσπαθεί να συμμαζέψει πάρα πολλές εξελίξεις ή πώς να το πούμε, επαναστάσεις, ας το πούμε, σε μία. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ας πούμε, μέσα στη μεταρρύθμιση του Μεσοπολέμου, η αγροτική στην ουσία συμπυκνώνει τρεις γεωργικές επαναστάσεις που γίνονται στον κόσμο το δυτικό. Ή ας το πούμε, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ταυτόχρονα γίνεται με τη βοήθεια βέβαια των Αμερικάνων και του σχεδίου Μάρσαλ, γίνεται και ανασυγκρότηση. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή, επιχειρείται η ανασυγκρότηση σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Με αποτέλεσμα, μόλις ένα-δύο χρόνια, τρία μετά τη λήξη του εμφυλίου, η Ελλάδα φαίνεται ότι στο οικονομικό, στο παραγωγικό, στην αγροτική παραγωγή, στη βιομηχανική ταμπλά, ήδη προσεγγίζει τα προπολεμικά επίπεδα σε πολύ ελάχιστο χρόνο. Γι' αυτό ενδεχομένως είναι μια ικανότητα που ενδεχομένως έχουμε αυτής της συμπίκνωσης, είναι που μας έχει φτάσει σε ένα σημείο, και αυτό ίσως είναι το αισιόδοξο, θα ήθελα να κλείσω και σήμερα, που μας φτάνει σε μια τέτοια να, όχι μόνο να παρακολουθούμε και να συντονιζόμαστε, αλλά κάποια στιγμή να φτάνουμε πάρα πολύ κοντά στο μέσο όρο του βιωτικού και του άλλου επίπεδου, το πολύ εξελιγμένο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν 4-5 χρόνια η Ελλάδα συγκαταλέγονταν πότε, στις 20 πιο πλούσιες χώρες, πριν 25. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Αν σκεφτεί κανένας αυτό το πράγμα που επιχειρήσαμε σήμερα, πώς κατάφερε να διανύσει αιώνες μέσα σε ελάχιστα, με τόσα προβλήματα. Με τόσα προβλήματα που έχει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μάλλον το καταλαβαίνουμε τώρα. Να γιατί βοηθάει ενδεχομένως η γνώση της ιστορίας, ενδεχομένως να καταλάβετε αυτό που είπαμε και πριν και που είπε ο Δημήτρης. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Μέσα αυτοί από το 23-24 που πήραμε τα δάνεια, μέσα σε 3 χρόνια το 26 είχε λήξει. Το 29 πια έφευγε διαλύονταν αυτή η τρόικα που είχαμε φτιάξει εκείνη την εποχή για να πάρουμε τα δάνεια και να κάνουμε την. Δηλαδή από το 24 περίπου που παίρνουμε τα δάνεια μέχρι το 29 που διολύεται η Επιτροπή Αποκατάσταση Προσφύγων, ας το πούμε, είχαν καταφέρει αυτοί και δουλεύανε, ενσωματωθεί, είχαν πάρει σπίτια, είχαν πάρει. Σήμερα είμαστε συντονισμένοι. Καταφέρουμε δηλαδή με έναν τρομερό τρόπο να συμπυκνώνουμε λίγο πολύ τον ιστορικό χρόνο. Αλλά ας σταματήσουμε. Να οργανώσει την συμπίτηση. Να μου επιτρέψετε λίγο για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Αμέσως. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο πελατειασμός, οι πελατειακές σχέσεις, οι ανθρωπικές και πελατειακές σχέσεις, είναι ένα φαινόμενο πολιτικό, αλλά δεν είναι μόνο πολιτικό, που διατρέχει το δημόσιο βίο και την κοινωνία μας από την πρώτη του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Αρκεί μόνο αυτό ως ερμηνευτικό σχήμα να εξηγήσουμε τις παθογένειες του ελληνικού κράτους ή πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο. Για τη άποψή σας. Αρκεί να δούμε και κάτι άλλο. Επειδή οι προσωπικότητες παίζουν ρόλο στην ιστορία, αναφερθήκατε διαμακρόν μόνο στο Βενιζέλο. Ποιες άλλες καταδικόμενες προσωπικότητες ήταν αυτές που τόνισαν τη στομή, την τομή τη συνέχεια και τη ασυνέχεια του 20ου αιώνα στην πολιτική ζωή. Δημήτρη, ας πω λίγο για τα πελατειακά και αν θέλεις, μπορείς να πεις και για τα θέματα της ηγεσίας, ας πούμε.
Καλά κάνετε και το ευτυχώς που το ρωτάτε, γιατί είναι ένα θέμα κρίσιμο και το οποίο δεν το δώσουμε μέσα στα πολλά, δεν μπορούμε να το θίξουμε όλα. Ναι, πράγματι, το ερμηνευτικό εργαλείο, ας πούμε, των πελατειακών σχέσεων έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, ακόμα και τώρα, για να ερμηνεύσει σχεδόν τα πάντα στο ελληνικό παράδειγμα και βεβαίως με τρόπο έτσι, επικριτικό πάντα. Κατά την άποψή μου, πρέπει να διακρίνουμε στο φαινόμενο αυτό τις διάφορες φάσεις του και να το βάλουμε και στα πραγματικά του όρια. Δηλαδή, στο 19ο αιώνα, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, υπάρχει ένα γενικό καπέλο, αν θέλετε να το δείτε, το οποίο έχει να κάνει με αυτό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε στην ελληνική ιστορία, εννοώ, ως κρατικό πατερναλισμό. Δηλαδή, το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή το κράτος αποκτά βαρύνοντα ρόλο, όχι απλώς στην ανάπτυξη που λέμε, για την απλή επιβίωση των ανθρώπων. Δηλαδή, δείτε, ας πούμε, τι γίνεται σκοτωμός. Μόλις έρχεται ο Όθωνας και η Βαβαρή από τα παλικάρια, τους επικεφαλείς των αντάκτων της Επανάστασης, των πλαχηγών, να πάρουν τις συντάξεις. Δεν μπορούμε να ζήσουν αλλιώς. Λοιπόν, άρα το κράτος, ένα παράδειγμα μόνο, είναι 10.000. Το κράτος άρα έρχεται σαν μια ομπρέλα και στο φαντασιακό της ελληνικής κοινωνίας, ακόμα και σήμερα, έχει αυτό το χαρακτήρα, σαν μια ομπρέλα προστασίας. Παντοτινής και από όλους τους κινδύνους, εξωτερικούς, εσωτερικούς κλπ. Αυτό είναι το γενικό φαινόμενο λοιπόν, το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως κρατικό πατερναλισμό. Και βεβαίως μετά μετασχηματίζεται στον 20ο αιώνα σε διάφορα άλλα πράγματα, ας πούμε, ακόμα και οι επιχειρήσεις, έτσι, αυτό είναι περίπτωση καρδικοδίαιτες που λέμε, τι είναι. Είναι η προσπάθεια του επιχειρηματία να διασφαλίσει ένα σίγουρο κέρδος. Πώς? Με το να γίνει προνομιακός προμηθευτής του δημοσίου, με το να. Πώς το λένε, να έχει μόνιμες, ξέρω εγώ. Να γίνει ένας μόνιμος παράγοντας, πώς το λένε, μια μόνιμα ομάδα συμφέροντος μέσα σε ένα υπουργείο, μέσα σε ένα χώρο οικονομίας, ώστε να περνάνε από όλα από αυτό κλπ. Η αποφάση εννοώ. Αυτό είναι μια όψη αυτού του κρατικού πατερναλισμού. Ο κράτος αγόρασε τις προκεκμένες εταιρείες. Ναι, ακόμα και αυτό. Φυσικά έχει πολλές όψεις. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό. Οι πελατειακές όμως σχέσεις, αυτές καθεαυτές ως φαινόμενο, περισσότερο ερμηνεύουν τις πολιτικές σχέσεις του 19ου αιώνα και όχι του 20ου. Στον 19ο αιώνα, πράγματι, έχουμε τον τοπικό βουλευτή, ο οποίος, φανταστείτε, εκλογικές περιφέρειες του 19ου, οι οποίες είναι πολύ μικρές. Μετά τον Όφη. Ναι, μετά τον Όφη, μετά τους μικρές, πολύ μικρές εκλογικές περιφέρειες, σε μία ύπεθρο ελάχιστων ανθρώπων στην πραγματικότητα, μικρές συσσωματώσεις πληθυσμών, όπου τους ξέρει όλους και εκεί έχει μια διαπροσωπική σχέση, φτιάχνει ένα μικρό τοπικό κόμμα. Κόμματα στην αρχή λέμε, θα δείτε και στην ορολογία των εφημερίδων του 19ου, κόμματα λέμε τους βουλευτές, δεν λέμε τα κόμματα αυτά που λέμε σήμερα, τα πολιτικά κόμματα. Εννοούμε το βουλευτή που έχει γύρω τους ανθρώπους, τους κομματάρχους και ελέγχει ένα πληθυσμό, καλύπτει τις ανάγκες του, τους καλύπτει τα πράγματα, ξέρω εγώ κλπ. Εκεί μπορούμε να μιλήσουμε πράγματι για πελατειακές σχέσεις. Στον 20ο αιώνα, αυτή η όψη, παρότι συνεχίζεται να υπάρχει, αποδυναμώνεται, διότι έχουμε πια μαζικά φαινόμενα. Έτσι, άρα έχουμε την ανάγκη μαζικής ένταξης της κοινωνίας στο πολιτικό σύστημα. Και αλλάζουν οι όροι διαχείρισης αυτού του πράγματος. Δεν γίνονται έτσι με το διαπροσωπικό. Αρχίζουν και γίνονται μέσα από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, άρα αρχίζει να έχει νόημα και αξία η ιδεολογία. Αρχίζουν οι ιδεολογίες να έχουν σημασία. Δεν νομίζετε ότι λένε καμιά φορά, στους εμφύλους σκοτώνονται επειδή κλέβαν τα πέμπαινα τα χωράφια του άλλου. Αυτό είναι μία όψη που ένα υπήρχε. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ιδεολογικό διακίνδυνο. Το οποίο πώς αφορά τους ανθρώπους, διότι ήδη είναι ενταγμένοι στην πολιτική μέσα από τις μεγάλες πολιτικές οργανώσεις, σωματώσεις, κόμματα κλπ. Άρα αλλάζει το θέμα στον 20ο αιώνα. Και ξαναλλάζει, τώρα είναι η εφορμή να το πούμε, κατά την άποψή μου, μετά το 1974, όπου έχουμε μία ανατροπή αυτού του πράγματος. Δηλαδή, δεν έχουμε πια τον πολιτικό πάτρονα, έτσι όπως το ξέρουμε, μέχρι τη δεκαετία του 50-60, που είναι ο ισχυρός, το πάρχησε και κλπ. Όλα αυτά, αλλά έχουμε τις μεγάλες συνδικαλιστικές ή άλλες οργανώσεις και τα ίδια τα κόμματα που έχουν τις δικές τους, ας πούμε, οργανώσεις μέσα στο δημόσιο χώρο, στο δημόσιο τομέα, στο ιδιωτικό τομέα, αλλού, οπουδήποτε, όπου εκεί ανατρέπεται αυτή η σχέση. Στην πραγματικότητα είναι αυτές οι οργανώσεις, τα αιτήματά τους κλπ. Η πίεση που ασκούν, που επικάθεται πάνω στο πολιτικό σύστημα και το ελέγχει, το πιέζει τόσο πολύ που αναποδογυρίζει, αν θέλετε, αυτή η σχέση ισχυρού και ανίσχυρου πολιτικού πάτρωνα και πελάτη. Τώρα είναι ο υπουργός, για να το πω πολύ απλοϊκά,
ο οποίος αναγκάζεται υπό την τεράστια αυτή πίεση να συνενέσει στα άπειρα αυτά μικροαιτήματα των διαφόρων ομάδων που πιέζουν στη διάρκεια της μεταπολίτευσης για να κερδίσουν πρόσβαση σε πόρους. Ναι, αλλά λέω, αναποδογυρίζει αυτό και εκεί δεν πρέπει να μιλάμε για πελατειακές σχέσεις, γιατί είναι λάθος. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν ισχυρό πολιτικό προστάτη και ανίσχυρους για μια ενίσχυρη κοινωνία, αλλά έχουμε να κάνουμε μάλλον μια πιο ισότιμη σχέση. Μην πω ότι συχνά αυτή αντιστρέφεται υπέρ των διεκδικητών, των ομάδων αυτών συμφερόντων, που διεκδικούν πρόσβαση στους πόρους, στους υλικούς, άειλους κλπ. Έχουμε όμως τους ίδιους, ίδιους ηγέτες. Εντάξει, τώρα τους πριν. Θα σας πει ο είναι περισσότερο χρηστικό στο σχήμα αυτό που λέμε με το μικρό. Συχνά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο αυτό που λέμε ομάδες ποιήσης, ομάδες συμφερόντων, οι οποίοι κάθονται πια. Αυτό που πρέπει όμως για να συμπληρώσω το Δημήτρη, ακριβώς, απικίζουν τις διάφορες θέσεις. Ιδιωτικοποιούν αυτό. Εμείς να μην ιδιωτικοποιηθεί το κράτος. Έχει ιδιωτικοποιηθεί με άλλο τρόπο. Πολύ πρόσφατο. Δηλαδή όταν έχεις απικίσει με τα δικά σου συμφέροντα ως ομάδα ένα κομμάτι του κράτους, εκτελεστικά αγοράζοντα, δεν γίνεται έτσι αναγκαστικά ιδιωτικοποίηση. Αλλά επικάθε και το χρησιμοποιείς για ίδιους πόρους, για το ίδιο συμφέρον, χάνεται η έννοια του δημοσίου συμφέροντος, άρα ιδιωτικοποιείται. Απλά για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τη διαφορά, ένα πολύ εύκολο δίκτυο είναι ακριβώς ότι την εποχή του Όθωνα από την κάτω, 19ου αιώνα, ήταν στην ουσία η σχέση, αυτό που προσπαθούσε να διαχειριστεί η πολιτική εξουσία από το Όθωνα, δηλαδή στην ουσία και η ομάδα, ότι ήταν τις πιέσεις και τα λοιπά που είχε από τις διάφορες ομάδες των πρωταρχηγών και τα λοιπά. Ήταν μια καθαρά περισσότερο διαπροσωπική σχέση. Αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή η διαχείριση αυτών των ομάδων που διεκδικούσαν κάποια προνόμια για τον εαυτό τους ή την ομάδα των αυτών που είχαν συμμετάσχει. Αλλάζει αυτό το πράγμα μετά την απόδοση του καθολικού δικαιώματος της ψήφου. Όπου μετά από το 1949, το οποίο ακριβώς αλλάζει εντελώς. Πάντως εκεί μπορούμε να μιλάμε για την ακριβώς τη δημιουργία αυτού του πελατειακού, των πελατειακών δικτύων. Και πάλι όμως, μην υπερβάλλουμε, δεν αφορούσε τους πάντες. Οι εκλογές τότε, ακόμα και το δικαίωμα ψήφου, ελάχιστη σημασία είχαν για όλους αυτούς τους πληθυσμούς που κάθονταν, ξέρω εγώ, στα ορεινά ή τους αγροτικούς κτλ. Που δεν είχαν καμιά επαφή με το κράτος. Ενδεχομένως αφορούσε τη σχέση του τοπικού τοπάρχη, ο οποίος εξαργύρωνε. Και των διαφόρων ομάδων και των διαφόρων ομάδων οι οποίοι εξαγγείλουν την ψήφο τους έχοντας μέσω αυτής της διαδικασίας, δηλαδή μέσω ενός αυτού που λέμε, ξέρω εγώ, κάποιου ρουσφετιού. Αυτές οι ομάδες όμως ήταν κυρίως αυτές που είχαν αρχίσει ήδη ή να απικίζουν το κράτος ή ήταν σε μια ζώνη χοντρικά, αυτό που λέμε που είχε λίγο προσανατολιστεί προς την αγορά ή ήταν αυτή, χοντρικά να το λέγαμε, η ζώνη της σταφίδας και αυτό που επηρεάζονταν το 19ο από αυτό. Δηλαδή αυτές που είχαν αρχίσει λίγο πολύ να προσανατολίζονται προς το κράτος. Για τη μεγάλη πλειοψηφία, η οποία ούτε καν είχε μάθει ενδεχομένως όλο το 19ο ότι μπορούσε να ψηφίζει, δηλαδή οι αγρότες αυτοί, οι εγκατασπαρμένοι όλοι στη δέντια. Είναι 905 νομίζω, γιατί είναι και το μόνο η στιγμή που από εκεί και μετά έχουμε μετρήσεις σοβαρές. Νομίζω είναι 9% ή 9% του πληθυσμού των εκλογέων, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, πηγαίνει να ψηφίσει. Δεν είναι μαζικό φαίνομαι, γι' αυτό λέμε ότι εκεί έχει νόημα να μιλήσει για πελατειακές σχέσεις, είναι διαπροσωπικό. Υπάρχει πολιτικός πάτρονας, ο οποίος είναι ισχυρός τοπικά και πουθενά άλλο. Και μετασχηματίζει την ισχύρη νομιμοποίηση που έχει εξαιρετικά του μεγάλου κύρους στο κέντρο, όντας βουλευτή, ξέρω εγώ, ή αν ανέβει προς τα πάνω, πάρει και θέσεις πληθυσμικές κλπ. Έτσι παίζεται, γιατί αυτό δεν είναι μαζικό το φαινόμενο. Αλλά το 20ο αιώνα γίνεται μαζικό το φαινόμενο και αλλάζουν, δεν μπορεί να παίξει με πόρτα δεν προσωπικού. Να περάσουμε αμέσως, δεν έχει απαντηθεί για αυτή η ερώτηση. Αυτό τι ήταν, τι είναι ακριβώς, πώς το είπα. Εσύ άλλες μεγάλες. Πολλές φυσικά, εντάξει, είναι αρκετές. Δηλαδή, εντάξει, εγώ θα ξεκίναγα βέβαια από το 19ο αιώνα, ο Μουντούρος είναι σίγουρα μια προσωπικότητα, η οποία είναι πολύ σχεδής, έχει παίξει ένα ρόλο, του Κούπης βέβαια. Το Μεσοπόλεμο, από τις αρχές είναι η ομάδα των κοινωνιολόγων, που είναι μια σοβαρή ομάδα επίσης, η οποία βγάζει αργότερα και αρκετούς πολιτικούς που παίζουν ρόλο στην τέτοια, πέρα από τον Παπαναστασίου δηλαδή, ξέρω εγώ, ενός Βόλος, είναι διάφοροι
οι οποίοι είναι σίγουρα ο κύκλος επίσης των δημοτικιστών, οι οποίοι εκεί βγάζει επίσης διαφορές που παίζουν κάποιο ρόλο σημαντικό σε κάποιες περιόδους, ολόκληρη τέτοια. Είναι αρκετοί, ακόμα θα έλεγα, μέχρι και ο Τσαλδάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας εχέφρον άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει κάποιο, μπορεί να μην έχει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο ή τόσο πολύ έτσι εξυγχρονιστικό τέτοιο, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θετικός. Σε καμιά περίπτωση με διάφορους άλλους, ας πούμε αμφιλεγόμενος είναι ο Κονδύλης και ο ρόλος του, και είναι αυτό που λέμε πώς σιγά σιγά μπαίνει ο στρατός στην πολιτική με όρους άλλους, ας πούμε. Ο Κονδύλης είναι μια περίπτωση τέτοιου είδου του Μεσοπόλεμου. Και φυσικά με τα πολεμικά, εντάξει, ας μην, μετά τον πόλεμο, ας μην το. Λίγο πολύ τους ξέρουμε τους θέλους. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα δεν. Με μια διαφορά από τον κόσμο είναι ότι δεν αφήναν εύκολα τα όπλα. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ συνυφασμένοι με την πολιτική. Ενδεχομένως και με αυτό το πράγμα το αίτημα, ξέρω εγώ, του εξυγχρονισμού των δομών ή δεν ξέρω τι, οι οποίοι ενδεχομένως και με την ιστεροφημία που δεν αφήναν εύκολα. Στιμηθούμε, δηλαδή, αν διαβάσει κανένας μόνο την τέτοια τιμή του Μεσοπολέμου και δει όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλει, ακόμα και όταν έβλεπε πια ότι δεν είναι ο Βενιζέλος, να κάνει κινήματα ή να είναι πίσω από κινήματα ή αυτό το πράγμα να επηρεάσει την πολιτική που ήταν αρρωστημένο πια μετά την. Το 32-33, καταλαβαίνει πόσο αυτοί οι άνθρωποι είχαν ή και πολλοί άλλοι. Ας πούμε, αν δείτε τη βιογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου, που ξεκινάει πάλι σαν στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας του Βενιζελισμού του 30, τόσο πέρα, όχι νομίζω, του Υπουργείου Παιδείας του 31 ή και νωρίτερα, που γίνεται υπουργός, πόσο έρχεται και πόσο. Είναι τρομερή αυτή η διαδρομή, είναι ηλικιώδης αν το σκεφτεί κανένας. Πώς, τι ρόλους σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικές περιόδους παίζαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, απλά αυτοί δεν ξέρω εάν ενδιαφέρονται τόσο πολύ να. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Να κάνω μια έτσι, να φύγω το προηγούμενο. Δεν υπήρχε πελατειακό κράτος και πελατειακές σχέσεις, μάλλον, όταν είμαστε κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε να πω, επειδή. Να μην το ανάγουμε μόνο. Υπάρχει εκεί και πάλι. Στη διαφορετική του όσο να. Στη δομή. Σωστό. Είναι σε σχέση. Ωραία, ωραία. Κέντρο. Η ερώτησή μου. Ποια είναι τώρα. Είπατε κάτι πολύ που μου άρεσε πάρα πολύ. Όσον αφορά αυτό την ευκαιρία που χάσαμε στη δεκαετία του 60. Και μιλήσατε πάρα πολύ. Είπατε ότι το κίνημα μέχρι να σημείο ήταν χειραφετητικό. Και μετά έχασε αυτό και έγινε πήγε προς την πολιτική. Πώς μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό, γιατί νομίζω είναι πολύ επίκαιρο και για τις μέρες μας. Γιατί και σήμερα διανύουμε μια κρίση στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, δηλαδή μιλάμε πάντα από την εμπειρία του παρελθόντος. Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι η πολιτικοποίηση των κινημάτων. Αυτό μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο ανάλογα με την κρίση, ας πούμε, ανάλογα, δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ αν είπα ότι δεν χαρακτηρίζει μόνο τα ευκαιρία το 60. Το 60 είναι, αν θέλετε, είναι αυτό πως ξεκινήσαμε. Συγκεντρώνονται εκεί, ας πούμε, όλες οι απολύξεις μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει μόνο στο Μεσοπόλεμο, κοινωνική, πολιτική, διανοητική. Και όπως συνέβη ακριβώς τη δεκαετία του 10, ας πούμε, που ο Βελιζερισμός εξέφρασε την άνοδο αυτό των αστικών στρωμάτων. Κατά αναλογία, περίπου, το 60 είναι μια άλλη τέτοια στιγμή για την ελληνική κοινωνία, όπου πράγματι υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις ανερχόμενες. Έχει προηγηθεί η μεγάλη υπόθεση της αστικοποίησης. Αυτό είναι το πολιτικό, αλλά μην πάω ακόμα εκεί. Έχουν προηγηθεί άλλα μεγάλα φαινόμενα, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ την πολιτική. Η αστικοποίηση. Έχει προηγηθεί η μεγάλη αγροτική έξοδος της δεκαετίας του 40 και η αστικοποίηση. Δηλαδή, μιλάμε για μια Αθήνα, που βλέπετε, φαντάζομαι, στις ταινίες, ας πούμε, έχετε δει καμιά φορά στις ελληνικές ταινίες, με τι, ας πούμε, πώς το λένε, θαυμασμό η κάμερα και κοιτάζει μια προηγητική από κάτω προς τα πάνω. Το υπέροχο φαινόμενο της αστικοποίησης αυτό. Λοιπόν, έχουν αστικοποιηθεί αυτά τα στρώματα, έχουν. Μέσα από αυτή την εκπληκτική ανάπτυξη, η οποία υποτιμάται, αλλά είναι ένα καταπληκτικό πράγμα. Λέμε, ας πούμε, ότι έγινε με την πολυκατοικία, δεν έγινε μόνο με την πολυκατοικία.
και την Αρκόδομης κλπ. Βεβαίως και αυτό ήταν ένα κομμάτι. Σημασία έχει ότι υπάρχει αυτά τα στρώματα, είναι φορείς ετοιμάτων που έχουν να κάνουν με αυτή τη διαδικασία. Της αστικοποίησης, της κοινωνικής ανόδου, των ετοιμάτων για εκπαίδευση, άειλων και υλικών, αλλά και άειλων ετοιμάτων. Εκπαίδευση, η ελευθερία, αυτό που θα γίνει αργότερα στο Πανεπιστήμιο, τι είναι η ελευθερία. Δεν είναι μόνο πολιτική ελευθερία. Είναι η ελευθερία ακόμα και μέσα από την οικογένεια, είπαμε. Λοιπόν, είναι ένα κοινωνικά αιτήματα δηλαδή, τα οποία δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μην βλέπετε τώρα, λέμε εμείς, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς στην πραγματικότητα, εφόσον η πολιτική εκείνη τη στιγμή έχει ένα τόσο σημαίνοντα ρόλο και έχει ένα τόσο σημαίνοντα ρόλο, διότι δεν έχει επιλέξει, δεν έχει επιλύσει αυτή τη βασική αντίφαση που περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή, σκέφτεται με όρους διακυβέρνησης αυταρχικούς κλπ. Που ανήκουν σε ένα άλλο, σε μια άλλη εποχή και σε ένα άλλο πλαίσιο και γεωπολιτικό κλπ. Και διεθνές. Δεν έχει επιλύσει αυτό, αναγκαστικά πρέπει να το επιλύσει. Το επιλύει φυσικά με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ούτε η δικτατορία του 67 είναι αναπότευτη. Έτσι. Το επιλύει μέσα από μεγάλες αντιφάσεις, οι οποίες οδηγούν σε αυτά τα πράγματα που οδηγούν. Πάντως, αναγκαστικά θα πολιτικοποιηθούν. Γιατί? Διότι δεν έχουν κλείσει με το ζήτημα, το ανοιχτό πολιτικό ζήτημα. Που είναι το πολιτιακό σε μεγάλο βαθμό, αλλά και άλλα επιμέρους θέματα. Με αυτό δεν έχει κλείσει. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό, το δίδαγμα, αν θέλετε. Η ιστορία δεν έχει διδάγματα, αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η υπερπολιτικοποίηση πάντα κάνει κακό σε μια κοινωνία η οποία έχει αιτήματα που ξεπερνούν αυτό το πράγμα. Όταν υπερπολιτικοποιούνται δηλαδή ζητήματα διανοητικά, οικονομικά ενδεχομένως κλπ. Κλπ. Με έναν τρόπο όπου οδηγούν σε μια διανοητικοποίηση έντονη κλπ. Κλπ. Αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να επιληθούν με έναν τρόπο ορθολογικό. Με έναν τρόπο που εκείνη τη στιγμή είναι συντονισμένος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Και με έναν τρόπο, μην νομίζετε και σήμερα, επειδή κάνετε και η ιστορία δεν πρέπει να έχει ταμπού, πρέπει να μιλάει για το σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να μιλάει για αυτά που καταλήγουν στο σήμερα, έτσι. Και με έναν τρόπο και σήμερα αυτή η υπερπολιτικοποίηση είναι που με έχει μετατρέψει ένα οικονομικό, όπως ξεκίνησε, πρόβλημα, μεγάλο, σοβαρό, δομικό κλπ. Το έχει μετατρέψει και σε πολιτικό πρόβλημα. Με έντονες πολιτικές όψεις. Δηλαδή, είναι υπερπολιτικοποίηση φαινομένων που θα έπρεπε να είναι δίπλα στην πολιτική, όχι μέσα στην πολιτική, και θα δημιουργούν, δημιουργούν αυτές τις μεγάλες στρεβλώσεις. Έτσι. Γιατί και σήμερα υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες θέλουν να είναι έξω από αυτό. Και διευρυμένες, όχι περιθωριακές ούτε. Που θέλουν να είναι έξω από αυτή την υπερπολιτικοποίηση και δεν μπορούν. Θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, θέλουν να συνεχίσουν να προοδεύουν. Και πρέπει να συμμετάσχουν σε μία κρίση διαχείρισης πολιτικής εξουσίας, θέλω να πω, η οποία συχνά υπερπολιτικοποιεί πράγματα που δεν πρέπει. Αυτό είναι, ας πούμε, τις δεκαετίες και το 60, ένα δίδαγμα που θα μπορούσε κάποιος να πει. Αυτό επίσης είναι και ένα δίδαγμα, Δημήτρη, είναι και ένα δίδαγμα και τις δεκαετίες του 30. Γιατί κάτι αντίστοιχο πέφτει και εκεί. Δηλαδή, το ότι δεν έχει λυθεί, λύθηκε με αυτόν τον τρόπο το πολιτικό ζήτημα και το οικονομικό που εν τέλει έγινε και πολιτικό από τη δεκαετία του 30 με την κρίση και την κρίση του βενιζελισμού και εν τέλει του πολιτικού τέτοιου που εξέβαλε στο Μεταξά, έτσι χάθηκε ενδεχομένως μια άλλη ευκαιρία αυτή της γενιάς του 30 που ξαναείπαμε. Την οποία ξέρουν πολύ καλά ότι ανακόπηκε. Πολλοί δε από αυτούς προσδέθηκαν. Και την ανακαλύπτουμε, πρέπει να φτάσει η δεκαετία του 60 για να ανακαλυφθεί μέσα από μια διαδικασία επίσης. Δηλαδή, ανακαλύπτεται η ποίηση και το έργο της και τα λοιπά και η προσφορά της. Αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Αν διαβάσει κανένας. Πώς θα λένε τα κείμενα και τις διακηρύξεις στα διάφορα περιοδικά κτλ. Και το ελεύθερο πνεύμα βέβαια του Θεοτοκά, καταλαβαίνει ότι ήταν πολύ περισσότερο από αυτό που κατέληξε ίσως να ξέρουμε. Δηλαδή ήθελε κατά κάποιο τρόπο, είχε πολύ πολλά περισσότερα στοιχεία χειραφετητικά και συντονισμού με αυτό που γινόταν εκείνη την περίοδο στην κουλτούρα, στον πολιτισμό, στις τέχνες, στα γράμματα, δεν ξέρω τι, στην Ευρώπη. Και αυτό επίσης ανακόπηκε βίας. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε καν πολύ αμυδρός, πολύ λίγους και οι περισσότεροι αναγκαστήκαν να φύγουν. Αυτός ο συντονισμός, ξέρω εγώ, εμπειρικός.
οι άλλοι φύγανε. Ξέρω εγώ, έτσι, ο Κάλλας ή δεν ξέρω τι, ακόμη και στο εξωτερικό. Δεν ήθελα να πω ότι αυτό επίσης είναι ένα, αυτό που μπορεί να μας πάει πίσω η ιστορία και να, να μας κάνει ίσως να σκεφτούμε έτσι λίγο για όλα αυτά, ναι, τις χαμένες ευκαιρίες και όχι βέβαια αποκλειστικά ότι η πολιτικοποίηση, μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι αυτό μόνο δηλαδή. Είναι ακριβώς ότι στην Ελλάδα πολλές φορές, εντάξει, είναι το πολιτικό που δίνει τον τόνο ενδεχομένως, δηλαδή όταν δεν επιλύεται με έναν τρόπο, εντάξει, το πολιτικό, ας το πούμε, ζήτημα ή το πολιτικό διακύβευμα, αυτό αντανακλάσει πολλά άλλα πράγματα και ανακόπει ίσως μια πορεία, μια πορεία, αυτό που λέμε εκδημοκρατισμού, ενδεχομένως και εκδημοκρατισμού που δεν θα είχε τόσες, δεν θα είχε νοθευτεί ενδεχομένως τόσο. Για να μην παρεξηγηθώ με την έννοια της περιττέρου πολιτικοποίησης, αυτό που εννοώ είναι ότι στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει και μετά, αν θέλετε, το 68 είναι μια στιγμή τέτοια. Είναι ότι μετά από τις μεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις του Μεσοπολέμου, μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους, μετά τις μεγάλες ιδεολογικές. Γιατί ήταν, είχε και ένα σοβαρό ιδεολογικό σκέλος η σύγκρουση του ψυχρού πολέμου ανάμεσα να το λυθείς, ξέρω εγώ, κλπ. Καπιταλισμό, κομμουνισμό, δημοκρατία, ας πούμε κλπ. Μετά από αυτό το 68, εκτός των άλλων, τι είναι. Είναι, μπορεί να συνδέεται με την αριστερά ή με αριστερίστικες, ας πούμε, ευαισθησίες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό και δεν είναι εκεί προσανατολισμένο και μόνο. Είναι και το αίτημα της κοινωνίας, φυσικά ξεκινάει από τις νεολαίες, αλλά και της κοινωνίας, να αναπτύξει δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι πια, δεν αφορούν πια μόνο την πολιτική. Δηλαδή όλα αυτά, τα ζητήματα του ελεύθερου χρόνου, τα ζητήματα της σεξουαλικότητας, είναι θέματα τα οποία στην πραγματικότητα είναι αιτήματα τα οποία ζητάει η κοινωνία να τα βγάλει από το στενό πυρήνα διαχείρισής τους από το κράτος, την εξουσία κλπ. Αυτό θέλει. Όταν δηλαδή και είναι τα σουτιέν τους οι σοβαρότητες του 60, αυτό ζητούν την χειραφέτηση από ένα πατερναλισμό που είναι και κρατικός και έχει όλες τις όψεις. Κρατικό, οικογενειακό, κοινωνικό κλπ. Άρα θέλουν να τον βγάλουν από εκεί. Αυτό εννοώ υπερπολιτικοποίηση. Θέλουν να αναπτύξουν σφαίρες που δεν άπτονται του ελέγχου της εξουσίας. Άμεσα, με άμεσο τρόπο. Αυτό είναι το χείμα του 60. Και αυτό ήταν και εδώ η δική μας δηλαδή. Γι' αυτό και δεν, αν κατάλαβα καλά πριν, δεν ακολούθησε ή συντονίστηκε με το αμερικάνικο κίνημα, που ήταν λίγο πολύ απολυτικό, ας το πούμε. Πήγε περισσότερο σε αυτό που ήταν ο γαλλικός μάλλον. Το αμερικάνικο αυτό χειραφετικό και κίνημα όλο αυτό, τον χύπησε όλα αυτά, ελάχιστα επηρέασε, ας το πούμε, την κοινωνία, ακριβώς επειδή το πρόταγμα ήταν αυτό. Όχι όμως αυτό της πολύ στενής πολιτικοποίησης, εντάξει, ήταν διαφορετικό, εντάξει, αυτά που προσχολούσε. Το αμερικανικό, ας το πούμε, αντίστοιχο κίνημα, νομίζω ότι γενικά στην Ευρώπη επηρέασε ελάχιστα, αλλά και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Να ρωτήσω εγώ κάτι, γιατί συναντηθήκατε καθόλου στα μεταναστευτικά ρεύματα? Γιατί δεν προλάβατε? Είναι σωστό όμως, κέριο. Αυτό είναι κέριο. Είχε και πολύ μεγάλη συνέπεια για κάποιες περιοχές. Αυτό είναι κέριο και μάλιστα είναι μια άλλη μεγάλη συνέχεια. Πολύ, πολύ καλά κάνει. Είναι μια άλλη μεγάλη συνέχεια στον 20ο αιώνα, η οποία στην πραγματικότητα ξεκινάει εκεί από τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου έχουμε την ενσωμάτωση των εδαφών κλπ. Άρα μεγάλες ανακατατάξεις, πληθυσμούς κλπ. Από πριν την ελληνική επανάσταση. Ναι, εντάξει. Μιλάμε για την 20ο αιώνα. Αλλά εκεί έχουμε ευρύτατες, μαζικότατες ανακατατάξεις πληθυσμών, οι οποίες φτάνουν περίπου μέχρι το τέλος του 60, αρχές 70, όπου εκεί έχει προσθεθεί και η εξωτερική μετανάστευση, που είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι της μεταπολεμικής Ελλάδας, της μεταπολεμικής ιστορίας, η διοχέτευση δηλαδή του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό πια. Το οποίο δημιουργεί άλλα πράγματα και άλλα ζητήματα, αλλά είναι οπωσδήποτε είναι κομμάτι της ιστορίας αυτής των μεγάλων μετακινήσεων, είτε λόγω της ενσωμάτωσης των πληθυσμών, είτε λόγω των προσφυγικών ροών, είτε λόγω του εμφυλίου πολέμου, που έχουμε εκεί βίαιη
και με βίες ανακατατάξει πληθυσμού, του παίρνει εξουσία, του παίρνει από εδώ, του πάει από τα χωριά, η μόνη, του κάνει κλπ. Είτε λόγω τη αγροτική εξόδου μετά, που αρχίζει σιγά σιγά να απαξιώνει, είπε άρα αστικοποίηση κλπ. Είτε λόγω του εξωτερικού, τη εξωτερική μετανάστευση, όπου το πλεονάζουν. Άρα είναι μια ιστορία με πολλά διαφορετικά επεισόδια, διαφορετικά ίσω μεταξύ του, αλλά όλα αυτά. Γιατί σήμερα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Βλέπετε σήμερα πόσο εδραίοι είναι οι πληθυσμοί. Βάλετε κάτι αυτή τη σύγκριση. Είναι απολύτως εδραίοι, δεν είναι μετακινητελάχιστα μετακινητοί οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Είναι πολύ μικρές. Πάντως νομίζω ότι το επενδυθήκαμε σε όλα αυτά. Γιατί έχουμε τις ροές. Εντάξει, ίσως δεν είπαμε τόσο για τις εκροές. Οι βασικές εκροές, δηλαδή τα μεταδραστικά κύματα, είναι στην ουσία στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά την κρίση, όλη αυτή που είπαμε, την οικονομική και την κρίση της Σταφίδας, που δεν φεύγουν όμως ακριβώς αυτοί που ήταν στις περιοχές αυτές, στην Πάτρα, στο Αίγιο, στις Μεγάλες, αλλά φεύγουν οι Ορεινοί, που αποκτούσαν, ναι, που αποκτούσαν συμπληρωματικά πώς το λένε, εισοδήματα από το, όλο αυτό το κύκλο της Σταφίδας. Αυτοί λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα φεύγουν κυρίως, έχουν την υπερατλαντική, το πρώτο υπερατλαντικό κύμα στην Αμερική. Αυτοί έχουν υπολογιστεί σε κάποιες χιλιάδες, δεν είναι τόσο πολύ. Αυτό που είναι πολύ μεγάλο κύμα σίγουρα είναι με τα πολεμικά, τη δεκαετία δηλαδή του 50, όπου ανοίγουν οι τέτοιες της Γερμανίας κτλ. Και εκεί φεύγει πόσο, 1,5 εκατομμύριο, δεν έχω πρόχειρα τώρα, τους αρχείους είναι πολύ μεγάλοι. Δηλαδή το 1 εκατομμύριο σχεδόν που μπήκε εδώ, το ανάλυση, σχεδόν φεύγει από τις που μπήκαν σαν πρόσφυγες, σχεδόν φεύγει με τα πολεμικά εξαιτίας πολλών και διαφόρων τέτοιων. Αυτές είναι. Ποντρικά, έτσι, βασικές... Πάντως, εγώ για την περιοχή που γνωρίζω, που είμαι και από εκεί, από τη Λίμνο, εκεί στη δεκαετία του 20, άδεια ο αγροτικός πληθυσμός παρόλο που είναι μεγάλες καλλιεργίες. Ναι, μιλάμε για εσωτερική μετανάστευση. Όχι, έτσι. Εξωτερική μετανάστευση. Εντάξει, μπορεί, ναι, σε κάποιες περιοχές. Αυστραλία, ναι, είναι κάποια που μπαίνουν, αλλά αυτό λίγο πολύ το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αμερική, την Αυστραλία, τελειώνει περίπου το 10-15, ίσως σε κάποιες περιοχές συνεχίζει και μετά. Παρακαλώ, ναι. Ναι, από την εμπειρία της κοινωνικής πολιτικής της ιστορίας και επειδή χρησιμοποιήσατε και μία φράση ότι είχε μία εντεκτημένη ταυτότητα για η ελληνική κοινωνία από την δεκαετία του 30 και μετά, πώς θα εκτιμούσατε ίσως θα πορευτεί προς το μέλλον να εκτιμάστε και σε μία κοινωνική. Εντάξει, υπάρχουν, δεν είναι ερώτηση με ερωτηρολογική ούτε άρα για πάντα. Βέβαια. Αυτό που μπορεί κανείς να πει είναι όχι τι που θα κινηθεί, αλλά ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την κίνηση. Κατά την άποψή μου, οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την κίνηση έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με τις ευρύτερες διεθνοπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες πια επηρεάζουν άμεσα κάθε χώρα και μάλιστα πολύ περισσότερο τις μικρές χώρες. Πια έχουμε πήγει από την περίοδο αυτή, δηλαδή αν χωρίσουμε τον 21 σε τρεις μεγάλες περιόδους, την πρώτη περίοδο η Ελλάδα είναι ένα βαλκανικό κράτος, επηρεάζεται από τις βαλκανικές εξελίξεις, συμμετέχει σε αυτές, αυτό είναι το περιβάλλον της και εκεί μέσα κινείται, εκεί τα διακή βεύματά της, μέχρι το 36-40. Εν συνεχεία υπάρχει μια άλλη μεγάλη περίοδος όπου είπαμε εντάσσεται πια στη Δύση και μάλιστα ως προκεχωρημένο φυλάκιο κλπ. Και βεβαίως σταδιακά από το 60 και μετά, λόγω των πολιτικών αποφάσεων περί του Καραμαλής, κάνει μια στροφή στον ιδιαίτερο δικό της γεωγραφικό χώρο που είναι η Ευρώπη. Και νομίζω πια εδώ και 20 περίπου χρόνια, αυτό είναι το θέμα, είναι πια κομμάτι ενός παγκόσμιου, ας πούμε, μιας παγκόσμιας υπόθεσης, η οποία κυρίως από την άποψη την οικονομική, αλλά βεβαίως και από την άποψη την πολιτική, υπό την έννοια ότι έχει εκχωρήσει ηθελημένα και με δική της βούληση ένα κομμάτι της εθνικής της κυριαρχίας, από τις διακυβέρνησεις, τις νομοθεσίες κλπ. Σε άλλα υπερεθνικά κέντρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Άρα, ένα ερώτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να συντονιστεί ξανά με αυτούς τους χώρους. Κυρίως τον άμεσο που είναι ο Ευρωπαϊκός, να αποτελέσει ξανά δηλαδή ένα ισότιμο, ίσως όχι γιατί ένα δικό ποτέ ισότιμο, αλλά δεν το λέω με αυτούς τους όρους, με τους όρους ενός κράτους που ξαναέχει
τις δυνατότητες να διεκδικεί πράγματα μέσα από τη δική της ευρωπαϊκή οικογένεια, να την αντιμετωπίζουν με τον απαιτούμενο, ας πούμε, σοβαρό, τη σημασία που έχει, το οποίο τώρα δεν συμβαίνει καθόλου. Αυτό είναι λοιπόν ένα πράγμα. Ένα δεύτερο πράγμα έχει να κάνει, κατά την άποψή μου, με το σπάσιμο, το είπαμε ξανά, είναι κρίσιμο, με το σπάσιμο αυτού του μοντέλου του κρατικού πατερναλισμού. Συνήθως η συζήτηση εδώ στην Ελλάδα γίνεται με όρους είναι μικρό κράτος, μεγάλο κράτος, πολύ δημοσιοφάλι κλπ. Αυτά είναι χαζομάρες, δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Άλλωστε το κρατικό κράτος δεν είναι μεγάλο, ούτε ήταν μεγάλο άποψη των αριθμών. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν ήταν η αριθμή των δημοσιοφάλι, αλλά αυτή ήταν τα δεύτερα. Έχει να κάνει με το κατά πόσο το κράτος θα περιοριστεί σε κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής, που αφορούν την ανάπτυξη κλπ. Και θα δώσει χώρο στις δυνάμεις της οικονομίας, οι οποίες μπορούν να, και μόνο αυτές, το κράτος δεν μπορεί να το κάνει, και μόνο αυτές να συνδεθούν με τα μεγάλα καπιταλιστικά, τις μεγάλες καπιταλιστικές μητροπόλεις που παράγεται μια γνώση, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, όλα αυτά. Να αποκτήσει δηλαδή εξαγωγικές δυνατότητες, παραγωγική βάση ξανά που δεν είχε κλπ. Να σπάσει αυτό το μοντέλο άρα του κρατικού πατερναλισμού, επαναλαμβάνω, όχι να διαλυθεί το κράτος, δεν λέω αυτό καθόλου, αλλά να ξαναποκτήσει, να συντονιστεί με αυτό που συμβαίνει σήμερα παγκοσμίως και που δίνει στο κράτος ένα διαφορετικό ρόλο από αυτό που ξέραμε τη χρυσή τριακονταετία 40-70, όπου ήταν ο βασικός αναπτυξιακός παίκτης στο κράτος. Σήμερα δεν είναι, δεν μπορεί να είναι για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν μπορούμε να αναλύσουμε. Εάν επιμένει να το κάνει το ελληνικό κράτος, θα αποτύχει, όπως έγινε, απέτυχε άλλωστε, γι' αυτό και τελοκόπησε. Εάν δεν το κάνει, αν το κάνει, μέσα θέλει μια ολόκληρη διαδικασία αυτό. Γίνει και όχι άμεσα. 16 χρόνια λοιπόν. Αλλά είναι μια ακρόσυπτη αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ιδιωτικού κρατικού. Είναι και αυτή λάθος. Δεν είναι θέμα ιδιωτικού κρατικού. Είναι να αποκτήσει το κράτος εκείνο το ρόλο που θα μπορεί να βοηθάει την οικονομία. Σήμερα έχει κάτι πρακτικό. Αυτό έχει κάνει. Με διαφόρους λόγους. Γιατί και η ίδια οικονομία, δηλαδή οι δυνάμεις ιδιωτικές, έχουν ζητήσει από το κράτος αυτό το πατερναλισμό. Για του λόγου που ψηφίσανε στην μεταβολή. Άρα και οι δύο εδώ έχουν ευθύνη να το κάνουν αυτό. Δεν είναι ο επιχειρηματία, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο επιχειρηματία ο οποίο απλώ από το κράτο δεν διάφανε με τα λεπτομέρειε. Είναι και ο ίδιο ο οποίο έχει ζητήσει ας πούμε, να του δίνει εισφορέ, εισφοροδιαφεύγει, βοροδιαφεύγει, κάνει κλπ. Άρα λοιπόν είναι ένα αμοιβαίο πράγμα το οποίο αν δεν αλλάξει δεν μπορεί να γίνει. Κλειστού θεσμού λέτε δηλαδή, κατά Τζέμογλου και Ρόμπινσον. Ναι, βεβαίως. Είναι ένα θέμα να ανοίξει η κοινωνία. Και οι θεσμοί να αποκτήσουν φυσικά μία. Να αποκτήσουν, γιατί είναι και θέμα αυτό που είπαμε πριν, να αποκτήσουν για να μπορέσουν να διαχειριστούν το δημόσιο και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον, να αποκτήσουν αυτονομία από την κοινωνία. Μια σχετικό βαθμό αυτονομία. Είναι αυτό που έγινε με τη μεταβολή όπου είπαμε πριν. Η κοινωνία ιδιωτικοποίησε κομμάτια του κράτους στην πραγματικότητα. Άρα, αν δεν αφαιρθούν στην αυτονομία του κράτους να λειτουργήσει όπως πρέπει, δεν κάνει και η κοινωνία από την πλευρά της, δεν επενδύσει στον ανοιχτό της χαρακτήρα. Και όταν λέμε ανοιχτό και προς τα έξω, αυτό είναι η δεύτερη παράμετρο. Και η τρίτη παράμετρο, αν θέλετε, είναι αυτή που έχει να κάνει με τις ελίτ. Την οποία θίξαμε και λοιπά, ρωτάτε πριν ποιοι είναι οι ηγέτες. Είναι με τα μοντέλα ηγεσίας. Δεν είναι θέμα προσώπων μόνο, μέσω και τα πρόσωπα σημαντικά. Είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιοι σήμερα, εδώ και καιρό είναι αυτό το ερώτημα τώρα, ποιοι έλκονται από το πεδίο της πολιτικής. Ποιοι έλκονται σήμερα από το πεδίο της πολιτικής. Λοιπόν, ποιοι έλκονται. Αν δεν έλκονται αυτοί που πρέπει, έχουμε θέμα. Και βεβαίως μετά, αυτό είναι το τέταρτο που ήθελα, δεν τελειώνουμε. Είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Και πώς αυτό θα συνδεθεί με τις παραγωγικές δυνάμεις, με τις παραγωγικές βάσεις κλπ. Πάντα ήταν, αλλά σήμερα στην εποχή της γνώσης και της καινοτομίας και της αριστείας, αν δεν αλλάξει πάντα το ισιόδοξο αυτό που είπα εγώ ότι αυτό που καταφέρνει η Ελληνία είναι σε πολύ μικρό χρόνο
να ενσωματώνει ή να, ξέρω εγώ, να κάνει κτήματες διάφορες δεξιότητες, τεχνικές κτλ. Τις οποίες πολύ γρήγορα την καμπίνα και να κάνει, όπως είπαμε και πριν μετά τον πόλεμο, να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ διεξήγαγε έναν πόλεμο έμφυλιο πολεμικό, με μια μικρή μορφή δεν κατάφερε και ταυτόχρονα έπαιρνε μπροστά η παραγωγή, η αγροτική. Αυτή η ικανότητα ίσως μπορεί κάποια στιγμή να ξαναγεί και να μας οδηγεί. Θα οδηγηθούμε στο ερώτημα περί αισιοδοξία ημί και στο ρώτα στο 20 και την άλλη φορά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.